Λοιπόν, με την ελπίδα να έχω διορθώσει τις ρυθμίσεις μετά από το update που αποφάσισε να κάνει ο υπολογιστής και τις πρωτοβουλίες που πήρε στις ρυθμίσεις της κάρτας ήχου και του μικροφόνου, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε καλησπέρα ή καλημέρα ή τέλος πάντων γεια σας και πολύ καλώς ήρθατε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο του Υπερσυντέλικου, του podcast για όλα αυτά που είχαν συμβεί ή των καλημεροκαφέδων, της εκπομπής για όλα αυτά που θα έπρεπε να είχατε αποφύγει. Όπως θέλετε πάρτε το. Το σημερινό επεισόδιο γυρίζεται και σε μορφή βίντεο και θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε κανονικά στο YouTube όπως όλους τους καλημεροκαφέδες, αλλά ταυτόχρονα αν επιλέξετε απλώς να το ακούσετε σε μία από τις μυριάδες πλατφόρμες όπου φιλοξενούνται τα podcast, η εμπειρία σας δεν πρόκειται να χάσει σε ποιότητα, καθώς θα φροντίσουμε να περιγράψουμε κάθε ελεηνή σκατένια εικόνα που θα μας απασχολήσει σήμερα για την ακουστική σας απόλαυση. Στο ένα παράθυρο, για εσάς που βλέπετε, είμαι εγώ, ενώ στο άλλο είναι η συμποντκάστρια Ροδάνθη. Γεια σας! Έτσι, μπράβο. Η οποία θα συμβάλλει στην ανάλυση των σημερινών εκλεκτών δειγμάτων ανθρώπινης αποβολής και παρακμιακής σκέψης. Ροδάνθη, εσύ δεν έχεις Facebook, οπότε βασίζεσαι σε άλλους ανθρώπους σαν εμένα για να μπορείς να βλέπεις τέτοια πράγματα, κάτι που με κάνει να σε ζηλεύω κατά κάποιον τρόπο. Πώς αισθάνεσαι που παρόλες τις προσπάθειές σου να κρατήσεις την ψυχική σου ηρεμία σε ένα καλό επίπεδο, σήμερα πιθανότατα θα λυγίσεις? Αισθάνομαι τρομοκρατημένη, αλλά και θαραλέα. Θα το διακινδυνεύσω. Hit me with your best shot. Και αυτό είναι το λάθος σου. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη υπεροχότητα, που είναι μια καλημέρα. Διότι ο σωστός καλημεροκαφές ξεκινάει με έναν καφέ και μια χαιρετούρα. Την πρώτη χαιρετούρα της ημέρας. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια γάτα η οποία στέκεται στα δύο πόδια, φοράει ένα περίεργο τούτου, λίγο μόβ, λίγο ροζ, έτσι πολύ χαριτωμένο, σαν παρανυφάκι είναι. Τις έχουν μοστράρει πρόχειρα ένα φλιτζάνι με καφέ, με κάτι θα έλεγα φωτοσοπαρισμένα, αλλά είναι τόσο απέσια που είναι σαν να τα κάναν με το Word, ξέρω εγώ. Έχει ένα συννεφάκι ομιλίας το οποίο έρχεται από το φλιτζάνι του καφέ. Γράφει καλή μέρα. Είναι χωρισμένη η καλή μέρα. Μέσα γράφει ζωή σαν παραμύθι. Στο φλιτζάνι κάτι έγραφε που το σβήσανε, το καλύψανε με κάτι καρδιές. Να μην φαίνεται από πού το πήρανε αυτό εδώ τέλος πάντων. Και γράφει μέσα η εικόνα. Μια καλημέρα θα σας πω. Και αν θέλετε απαντάτε. Όμορφο Παρασκευό, αλλαγή σειράς. Σάββατο, μετά κεφαλαίο γράμμα στο Κύριακο, επειδή είναι η λέξη έτσι λίγο σύνθετη, τέλος πάντων θα δούμε αυτά, να έχετε και να καλοπερνάτε. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι δεν σε ενοχλούν και τόσο οι αυθαιρεσίες στη γλώσσα, θέλω να σου δείξω μία σελίδα που επιλέγει σε κάποιες σύνθετες λέξεις να γράφει με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε συνθετικού. Αλλά δεν το κάνει σε όλες τις λέξεις, μόνο στην καλημέρα και σε εκείνη την ηλίθια λέξη που μόλις είδαμε που αποτελείται από 2 ή 3 μέρες. Αλλά πάντα έχει να κάνει με το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή ποτέ δεν θα το δούμε σαν ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Πρέπει να νομίζει ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα που ξετρύπωσε τη συνωμοσία πίσω από τις λέξεις αυτές. Όμως δεν το κάνει στο ίδιο της το όνομα. Δεν γράφει παραμύθι, με κεφαλαίο το μη ας πούμε. Έχει ακόμα πολλά να ανακαλύψει. Θα της φύγει το κεφάλι έτσι και της τα δείξουμε. Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Εγώ σκέφτομαι σε ποιον απευθύνεται αυτό το έκτρωμα. Ποιο είναι το target group του? Ποιοι άνθρωποι βλέπουν αυτό στο καθημερινό τους feed και σκέφτονται «Wow, τι ωραίο είναι αυτό, πόσο χαίρομαι που το είδα, πόσο θα φτιάξει η μέρα μου, ποιοι». Ναι. Αυτό. Ένα δεύτερον. Ακόμα και στα γερμανικά που οι λέξεις που σηματίζονται σύνθετες λέξεις με πάρα πολλά ουσιαστικά το ένα πίσω από το άλλο, δεν βάζουμε κεφαλαίο στη μέση της λέξης. Αυτό. Και το ποιηματάκι δεν έχει καμία ρήμα, δεν έχει το μέτρο, είναι τελείως λάθος το πρώτο δύστιχο με το δεύτερο δύστιχο. Ναι. Ναι, αυτό έχει αποδειχτεί ότι δεν ενοχλεί και τόσο τον καλήμερο καφεδιάρικο κόσμο. Είναι κάτι Εμένα με ενοχλεί εξίσου με την ορθογραφία αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν ακολουθείς αυτές τις σελίδες. Γιατί, ξέρεις τι, υπάρχουν και στο Instagram. Γι' αυτό που λες ότι σε ποιους απευθύνεται και ποιοι τα βλέπουν όλα αυτά, ξέρω εγώ, έχει καμιά 200.000 κόσμο. Άμα δεις κάτι μοιρασιές που μαζεύουν ειδικά κάτι τέτοια, κάτι καλημέρες και κάτι μωρά και κάτι γάτες, τι μοιρασιές και τι like και τι σχόλια από κάτω, ζουν για αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. No hope. Να περνάνε ώρες κάθε μέρα, καλημέρα, να μουδιάζει το μυαλό. Είναι απίστευτο αυτό που κάνουν αυτές τις σελίδες σε όλους σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολύ παρακάτω για να πάμε. Τώρα έχουμε τι? Έχουμε μια εικόνα της Παναγίας μαζί με έναν συρρυκνωμένο ενήλικα, ο οποίος μάλλον είναι ο Χριστός όταν ήταν μωρό. Αλλά όπως βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες, αντί να έχει ένα μωρό με τις κανονικές διαστάσεις που έχει ένα μωρό, δηλαδή μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σώμα, πολύ μικρά άκρα, τα οποία άμα τεντωθούν τα χέρια, ας πούμε, ίσα που φτάνουν μέχρι εδώ, έχει απλώς έναν ενήλικα, όπως είπαμε, ο οποίος είναι πολύ μικρός. Έχει μετά κάτι δεντράκια, έχει κάτι λουλουδάκια, κάτι λαγκάδια, ένα ηλιοβασίλεμα ή μια ανατολή, δεν ξέρω τώρα τι... που ακριβώς είναι για να προσανατολιστώ. Λοιπόν, και λέει τώρα μέσα στη σελίδα, καλημέρα, όχι μέσα στη σελίδα, συγγνώμη, μέσα στην εικόνα τα γράφει αυτά. Καλημέρα ευλογημένη εβδομάδα. Από κάτω έχει τον τίτλο της σελίδας. Δεν γεννιέσαι γυναίκα, τελεία, γίνεσαι. Δεν γεννιέσαι, το γράψαν με έναν ή. Και μετά από κάτω γράφει, κάθε μέρα φέρνει κάτι καινούριο, ας το ζητήσουμε από την Παναγιά μας. Μία τελεία, δύο θαυμαστικά. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ, αν το φέρνει η μέρα, για ποιο λόγο να το ζητήσουμε? Δεν έχει άλλη δουλειά η Παναγιά? Δεν έχει να πάει στην αναφορά του στρατεύματος ως αρχιστράτηγος που διορίστηκε χωρίς ποτέ να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα και χωρίς να έχει διακριθεί σε κάποια μάχη? Πρόσεξε τώρα, η Παναγιά φαίνεται να τα προλαβαίνει όλα. Προστατεύει ένα ολόκληρο ανεξάρτητο κράτος στην ελληνική επικράτεια με ανέγγιχτη φύση, στο οποίο απαγορεύεται να εισέλθουν γυναίκες. Διοικεί το στρατό. Ακούει τις προσευχές των πιστών. Πάει όπου τις στέλνουν. Παναγιά μαζί σου. Ασφαλώς. Κάνει θαύματα. Εμφανίζεται σε καμιά 200 εικόνες τουλάχιστον. Είναι multitasking η υπεραγία, όχι ψευτιές. Κατά τα άλλα, κάποιοι λένε στις γυναίκες να παραμείνουν στις κουζίνες τους. Υποκριτές και ανακολουθοί, αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Ναι, ειδικά αυτό εδώ. Έχω ακούσει για μια Παναγιά Αγιορίτισσα. Πώς? Δεν ξέρουν ότι απαγορεύεται. Πώς? Τι εννοείς? Τι, απαγορεύεται να πηγαίνει εκεί πέρα? Εκτός από την Παναγία. Τι θα πει εκτός? Δεν καταλαβαίνω εγώ από τέτοια. Γυναίκα... Γι' αυτό λέγεται και περιβόλη της Παναγίας. Εμένα αυτές οι διακρίσεις πάντως δεν μ' αρέσουν. Ούτε εμένα, αλλά τι να κάνουμε. Όλα είναι άψογα εκεί πέρα. Αυτό να μην είχανε και θα ήταν μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων, τέτοιοι είναι. Πάμε παρακάτω. Δεν φημίζεται για την ισότητα των φύλων της η χριστιανική θρησκεία, οπότε... Χρωμάτισε με σοκαρισμένο. Από πού το άκουσες αυτό? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί είσαι τόσο άδικη? Όχι τώρα, δεν μπορώ να τα χωνέψω αυτά που λες. Πάμε παρακάτω, γιατί θα μαλώσουμε τώρα. Δεν γίνεται. Πάμε. Δεν γίνεται. Να, σε έκρυψα κιόλας να μην φαίνεσαι με αυτά που είπες. Εντάξει. Άντε, ξαναφανερώθηκες. Ξανακρύφτηκες. Ξαναφανερώθηκες. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω χάσει τον μπούσουλα με τις ρυθμίσεις και όλα τα μπερδέματα που έχουν γίνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε πάει παρακάτω λοιπόν, αφού τέλος πάντων αποφάσισα να κρατήσω τη Ροδάνθη μόνιμα στην οθόνη. Και έχουμε το εξής. Έχουμε μια εικόνα με την Παναγία, η οποία αυτή τη φορά κρατάει ένα μωρό. επιτέλους. Λοιπόν, και γράφει η εικόνα μέσα, προεόρτια του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από κάτω, πάλι δεν γεννιέσαι γυναίκα, με έναν ή γίνεσαι, γράφει παραμονή της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και νομίζω ότι δεν έγραψε αρκετές φορές της Υπεραγίας Θεοτόκου, ίσως χωρούσαν να το βάλει και στη μέση κάπου, γιατί δεν ξέρουμε ποιας είναι η γιορτή, καταλάβες. Τέλος πάντων. Και γράφει μετά, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτό είναι στο κείμενο που γράφεις σαν συνοδεία, ας πούμε, στη φωτογραφία. Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε το χαρμόσυνο μήνυμα της Θείας Ενσάρκωσης από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στη Θεοτόκο μας. Να είναι και μας. Δική μας, δικιά σας, δικιά τους. Στην ελληνική λαογραφική παράδοση, τα έθιμα που σχετίζονται με την εορτή του Ευαγγελισμού βασίζονται στην αντίληψη ότι με την εορτή αυτή αρχίζει η άνοιξη και επιστρέφουν τα χελιδόνια. Γι' αυτό τα παιδιά βγάζουν από το χέρι τους τον Μάρτη, εκείνο το ασπροκόκκινο κορδόνι, και τον αφήνουν στα δέντρα για να τον πάρουν τα χελιδόνια. Και γιατί τον Μάρτιο, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα πιάσουμε τα υποκορίστικα των μηνών τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και τα καλύτερα για όλους μας. Ο ίδιος Αρχάγγελος που πήγε στην Παναγιά, 600 χρόνια πιο μετά, πήγε στο Μωάμεθ και του είπε μερικά πράγματα που έμελε να εγκαινιάσουν το Κοράνι. Άρα το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού βελτιωμένος, καθώς είναι μεταγενέστερος ίσως. Ερωτηματικό. Ή μπορεί να μην πήγε στο Μωάμεθ, μπορεί να έβλεπε οράματα. Αντίθετα, ο Μωάμεθ δηλαδή μπορεί να έβλεπε οράματα και να μην ήταν πραγματικά ο Αρχάγγελος. Αντίθετα με την Παναγιά που τον είδε τον Αρχάγγελο ξεκάθαρα μπροστά της και δεν υπάρχει αμφισβήτηση επ' αυτού. Επίσης, καμία. Τι να το κάνουν το κορδόνι με τα χρώματα του μπαρμπέρι τα χελιδόνια? Να ταΐσουν τα μικρά τους για να τα πνίξουν? Να τα κάνουν βολίες, τι να τα κάνουν? Είσαι πολύ αντιδραστικός τελικά. Και αν τα χελιδόνια θέλουν να ανοίξουν μπαρμπέρικο και το κορδόνι το χρειάζονται για τη διακόσμηση του καταστήματός τους, τα ρώτησες? Δεν τα ρώτησα, δεν μιλάω χελιδονέζικα. Και ποιος είσαι εσύ που θα εναντιωθείς στην χελιδονιστική επιχειρηματικότητα, Εγώ είμαι. Έπειτα λες για το Κοράνι. Τι να πούμε για το βιβλίο των Μορμώνων που είναι το τελευταίο πόνημα του υψίστου? Κοίταξε, εντάξει, κάποιες φορές τα update είδαμε τι κάνουν. Όπως αυτό που μου έκανε στον υπολογιστή και έψαχνα τις ρυθμίσεις να δω πώς θα ηχογραφήσουμε, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο δεν μπορούσα να ακούσω τη Ροδάνθη καθόλου, εμένα μ' άκουγε. Εμένα μ' άκουγε κάπως έτσι. Χωρίς να το κάνω εγώ από μόνος μου. Το έκανε το μηχάνημα για μένα. Και τέλος πάντων, εντάξει, πώς βρήκα τις ρυθμίσεις, τι ψάξιμο έκανα. Ήταν υπέροχο το χθεσινό βράδυ, δηλαδή ήμουνα μέσα στα κέφια, καθόλου απελπισμένος. Πολύ ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, αλλά μόνο αυτό θα το διαβάσεις. Αυτό θα το διαβάσεις όπως είναι τονισμένο, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Α, γιατί αργεί να τα φορτώσει τώρα, δηλαδή, τι θέλεις? Άντε, μπράβο. Ωραία. Για να φορτώσεις εσύ, μάνα μου. Τι? Τέλος πάντων, εντάξει. Κάποια πράγματα είναι λίγο περίεργα όταν λέγονται. Εντάξει, συγγνώμη. Αλιτάκι, αγαπημένος μαλάκας αυτής εδώ της εκπομπής, έχουμε το εξής. Έχει μια τύπισσα που στέκεται τέλος πάντων και κοιτάει με βαρεμάρα το φακό. Έχει στη φωτογραφία ένα αλιτάκι έτσι διαφανές πάνω δεξιά και κάθετα το έχει βάλει. Το έχει βάλει και στο χέρι της κατά μήκος, έτσι να το πιάνει ολόκληρο σαν ένα ηλίθιο τατουάζ. Και γράφει η εικόνα τώρα. Πόσο κοστίζει άραγε μια καλή μέρα? 3 2 λατινικά ερωτηματικά. Ένα τικανής. 3 Πόσο? 2 3 λατινικά ερωτηματικά. Υπέροχα τοποθετημένη τόνη. Δεν χορταίνω καλημέρες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κλαψιάρικος τρόπος με τον οποίο ο Αλιτάκης ζητιανεύει τις καλημέρες. Επειδή ξέρει πολύ καλά ότι όσο πιο πολύ σχολιάζεται μια ανάρτηση, σε τόσο περισσότερο κόσμο φαίνεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι αδίστακτος και αναξιοπρεπής και να μπορείς να κάνεις μια μεγάλη σελίδα πολύ γρήγορα και να απολαμβάνεις την αγάπη του κόσμου. Αυτό το είχα συζητήσει με τον Αλέξη και τον Θανάση στους προηγούμενους συνεργατικούς καλημεροκαφέδες και θέλω να μου πεις και εσύ πώς το βλέπεις. Κοίταξε, γενικότερα, όσοι διαχειρίζονται τέτοιες σελίδες έχουν πάρει διαζύγιο από την καλαισθησία, την αξιοπρέπεια, την ευθυκρισία και την εγκράτεια. Επίσης δεν έχουν ίχνος ντροπής. Εμάς αυτά τα πράγματα μας κάνουν εντύπωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι αξίες που δεν θα θυσιάσαμε για μια 100 κλικ και μια 100 ευρώ ενδεχομένως. Άλλοι όμως, όπως βλέπεις, δεν έχουν τέτοιες αναστολές, δυστυχώς. Η τέχνη της εποχής μας είναι μία. To willingly humiliate yourself. Λοιπόν, ναι, σε αυτό το σημείο να... Επίσης να πω ότι δεν κατάλαβα τι θέλει να πει ο ποιητής. Διάβασα το ξαναδιάβασα. Αυτό με το τι κανείς. Τι κανείς. Ποσό τι κανείς. Λοιπόν, τώρα λες εσύ τώρα για μια 100 ευρώ και τέτοια. Όσο και αν έψαξα στον αλυτάκι δεν μπόρεσα να βρω κάποιο site. Και οι δημοσιεύσεις του είναι αποκλειστικά εικόνες που τις κλέβει και του βάζει ένα αλυτάκι. Δηλαδή παρότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις σελίδες ως ένα μέσο για να τραβήξουν κόσμο σε κάποιο blog, σε κάποια σελίδα ή δεν ξέρω τι άλλο, για τον αλυτάκι η σελίδα είναι ο αυτοσκοπός. Είναι το τέλος του ταξιδιού, είναι ο προορισμός, είναι αυτό που θέλει. Να παίρνει τα like από τον κόσμο, την αγάπη του κόσμου όπως την περιγράφει. Δηλαδή όταν τον κράζανε που έκλεβε τέλος πάντων εικόνες και τις έβαζε σαν να είναι δικές τους βίνοντας τα λογότυπα των άλλων που τέλος πάντων και τα άλλα κλεμμένα ήταν, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, όταν τον κράζανε αυτός έλεγε τελείως άσχετα πράγματα και τους έλεγε πολύ καλή η εικόνα σου, κράτα τη δόξα για σένα, εμείς κρατάμε την αγάπη του κόσμου. Στο μεταξύ έλεγε κράτα τη δόξα για σένα και credit δεν έδινε. Απλώς έλεγε κράτα τη δόξα για σένα και την είχε την εικόνα κλεμμένη σταθερά εκεί πέρα. Λοιπόν, στο μεταξύ εμείς καθόμαστε και λέμε για αυτόν και αυτός πήγε και έβγαλε αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, το οποίο είναι το εξής. Έχει ένα κακοσχεδιασμένο κουνέλι, καρτούν τέλος πάντων, που φοράει ένα φουστάνι και γράφει το εξής. Αυτό που κάποιοι κρίνουν τη ζωή μας από τα στάτους που ανεβάζουμε, να το κοιτάξουν κάποια στιγμή. Φιλαράκι, για να κάνεις 117 δημοσιεύσεις μέσα σε μια μέρα, όπως είδαμε και στο σχετικό βίντεο, νομίζω ότι η ζωή σου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αν τα αντιγράφεις και τους βάζεις απλώς το λογότυπό σου, αυτό είναι μια διαδικασία που παίρνει λίγο χρόνο. Αν είναι 1 λεπτό, αν σου παίρνει 1 λεπτό μόνο για κάθε εικόνα, να την ψάξεις δηλαδή, να της βάλεις το λογότυπο, να την ανεβάσεις, να την προγραμματίσεις για κάποια ώρα που θέλεις και τα λοιπά, αν σου παίρνει 1 λεπτό, είναι 1-2 ώρες για την ημέρα μόνο για να ανεβάσεις τις δημοσιεύσεις και αποκλείται να παίρνει μόνο 1 λεπτό, σίγουρα παίρνει παραπάνω. Οπότε η ζωή σου είναι αυτό το πράγμα και πολύ καλά κάνουμε και την κρίνουμε, γιατί με τον τρόπο αυτό κάνεις μεγάλη ζημιά και στον κόσμο. Όπως έχουμε δει στο βίντεο μου, σελίδες που σκοτώνουν. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο βίντεο. Ναι, είναι εξαιρετικό. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Εντάξει, πλαγκάραμε. Πάμε παρακάτω. Πλάγκαρα, ναι, στο κανάλι μου, πλάγκαρα το κανάλι μου. Και βέβαια στο podcast μας, πλαγκάρουμε το κανάλι μου. Εντάξει, ναι, και αυτό. Πλαγκάραμε λοιπόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και podcast. Είναι ένα cast σε μια λιμνούλα. Μια λιμνούλα σε γύψο, βρε, άνθρωπε του Θεού. Σε τι? Σε γύψο. Σε γύψο. Cast. Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα. Με είπες άνθρωπου του Θεού και συγχύστηκα. Cast είναι ο γύψος. Στα αγγλικά. Α, ναι, ρε, σωστά. Άρα podcast δηλαδή, είναι μια λιμνούλα. Ναι. Όλα σε γύψη. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε το εξής. Μια δημοσίευση από την υπέροχη σελίδα, μην αρχίσεις να τραγουδάς, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Που όπως είπαμε, αυτό είναι το μοναδικό καλό σε αυτή τη σελίδα. Όπως είπαμε δηλαδή σε κάποιο άλλο βίντεο. Κρατιέσαι έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχουμε δύο εικόνες. Μία στην οποία ένας μάλλον αστυνομικός έχει πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο και δεν ξέρουμε αν τον πνίγει ή αν του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Μάλλον δεν το πνίγει, μάλλον του κάνει κάρπα. Πιθανότατα λοιπόν κάτι έχει έναν απεινιδωτή εκεί πέρα και κοιτάει να τον συνεφέρει έτσι ώστε να μπορέσει να τον πνίξει αργότερα στη Γάδα. Λοιπόν, ή και όχι, δεν ξέρω, allegedly όλα αυτά. Λοιπόν, και δίπλα έχει έναν αστυνομικό ο οποίος φωτογραφίζεται δίπλα στη μηχανή του. Όχι την προσωπική μηχανή του, μια μηχανή που γράφει «Police» επάνω. Και γράφει το εξής. Το τίτλος του link λέει βίντεο, έχουμε και βίντεο. Αστυνομικός της Δίας σώζει τη ζωή σε πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του. Και μετά η συμπληρωματική λεζάντα από τη σελίδα λέει «Του παρήχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον παραλάβει. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τα social media». Όπως επίσης και η ταυτότητα του αστυνομικού. Κοίτα τώρα, η είδηση μπορεί να είναι αληθινή, αλλά εγώ αντανακλαστικά σκέφτομαι ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο και το έκαναν για να ξεπλύνουν την εικόνα του συγκεκριμένου σώματος, το οποίο είναι γνωστό μόνο για τραμπουκισμούς. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι τα βίντεο με την αστυνομική βία είναι σκηνοθετημένα, και ίσως αυτοί που το λένε το κάνουν επειδή κάτι ξέρουν από τέτοιες τακτικές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά δεν με πείθει στο ελάχιστο. Ναι, σύμφωνοι. Ας υποθέσουμε ότι είναι αλήθεια και δεν είναι μέσα στα καθήκοντά του να παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Δεν έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Δηλαδή, να βρούμε όλους τους επαγγελματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους και η δουλειά για την οποία πληρώνονται, και μάλιστα από τους φόρους μας, για να τους πούμε «Μπράβο, έκανα σωστά τη δουλειά σου». Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουν. Ο κ. Θρασίβουλος, ο υδραυλικός, ξεβούλα στο βόθρο προχθές. Κόντευα να ξεχυλήσει τα σκατά, αλλά εκείνος δεν μάσησε. Μόλις είδαμε ότι οι προσπάθειές του ήταν επιτυχείς, ξεσπάσαμε σε χειροκροτήματα. Τον βγάλαμε φωτογραφίες και τον κάναμε post σε όλα τα social media. Μπράβο, κ. Θρασίβουλε. Μπράβο. Ναι. Σαν να βλέπεις, ξέρω εγώ, τίτλο από το κουλούρι. Για άλλη μία μέρα ο Λευτέρης ο αστυνομικός δεν χτύπησε κανέναν άνθρωπο. Εντάξει, που τέλος πάντων κάποιες δουλειές είναι σημαντικότερες από τις άλλες. Έτσι, ας πούμε εδώ πέρα ότι αν υποθέσουμε ότι πράγματι σώθηκε ένας άνθρωπος, αυτό είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο του που το έκανε και δεν το χτύπησε. Αλλά είναι ότι τώρα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες μια τέτοια δημοσίευση μοιάζει πιο πολύ με ξέπλυμα παρά με ενημέρωση. Ναι, και υπάρχει μια μεγάλη καχυποψία τέλος πάντων, και συγγνώμη αν υπερβάλλουμε. Αν υπερβάλλω εγώ τουλάχιστον, γιατί εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τη δική μου καχυποψία, δεν ξέρω αν καλύπτεσαι εσύ από αυτό που λέω. Όχι, και εγώ είμαι καχύποπτη, αλλά και καχύποπτη να μην είμαστε. Δεν τίθεται η ζωή αυτού του ανθρώπου σε κίνδυνο με το να δημοσιεύονται τα στοιχεία του και η φωτογραφία του. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω, γιατί θα τον βρει κάποιος και θα πει πώς τόλμησες και έσωσες τον, έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ. Και στο μεταξύ, όταν έχουν κάνει κάποια μαλαγανιά και τα λοιπά, εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ο βουλευτής πήγε και έβγαλε τα στοιχεία ανθρώπου που χτυπήθηκε, αλλά τα στοιχεία του αστυνομικού που τον χτύπησε δεν τα μάθαμε. Ποιος ξέρει. Τίποτα. Παρακάτω δεν λες τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό κάθε φορά? Άντε ρε, άνοιξε, πόση ώρα δηλαδή που σου παίρνει? Δηλαδή τι σου ζητήσαμε? Άνοιξε λίγο εκεί πέρα, άντε. Λοιπόν, τομέας Χαζοπαναγιώτης. Λοιπόν, έχουμε ένα update. Έκανα μια δημοσίευση ότι έχει σε μια άλλη σελίδα ντόμπρα λόγια με μέσα από το τάκι. Έτσι. Από το τάκι. Το τάκι, ναι, από το τάκι. Μάλιστα. Έκανε μια δημοσίευση κάτι για τους άντρες Λοιπόν, αν πρέπει να μαντέψω, είναι κάτι το οποίο δίνει δίκιο στο δολοφόνο της Μακρινίτσας. Θα πούμε στο τέλος, γιατί έχω πολλά νεύρα γι' αυτό και θέλω να διαβάσω κάτι το οποίο το θεωρώ κατάπτυστο. Ναι. Δηλαδή, εγώ ντρέπομαι που μοιράζομαι τον ίδιο πλανήτη με αυτά τα άτομα και θέλω να το πω. Στο τέλος. Λοιπόν, του κάνανε αναφορές μάλλον και κατέβηκε και έλεγε πώς είναι δυνατόν να υποκινώ μίσος εγώ από τη σελίδα μου και... Πάκαλε. Το θέμα είναι ότι έχει και μια άλλη σελίδα, ντόμπρα λόγια με μέσα από το τάκι. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτός είχε παλιότερα τα ντόμπρα λόγια με μέσα από τον Παναγιώτη, που του την έριξε το Facebook επειδή οι δημοσιεύσεις του ήταν φρικτές. Γεμάτες παραπληροφόρηση και μίσος και τέτοια πράγματα, το οποίο δεν ήταν μίσος σύμφωνα με τον ίδιο. Και ασχολούμαστε με αυτόν επειδή έχει πολύ κόσμο που τον ακολουθεί. Έτσι. Και κάτι τέτοια πράγματα είναι επικίνδυνα, παιδάκια μου. Επικίνδυνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής, για να καταλάβετε περίπου τι ταλκαβαράει αυτός ο παραχμιακός, ο πριτσοκάμπουρας. Λοιπόν, έχει τώρα ένα στιγμιότυπο από παλιά εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, αν με πιστεύετε. Έχει, ξέρω εγώ, τον υπότιτλο με αυτά που λένε οι καημένοι άνθρωποι που πήγαν εκεί πέρα χωρίς να ξέρουν που μπλέξανε. Και γράφει λεζάντα ο Τάκης: προτιμώ την παλιά τηλεόραση για να γελάω παρά αυτή που έχουμε τώρα με αυτή την τρομοκρατία. Ο Τάκης. Η παλιά τηλεόραση στο μεταξύ, τίποτα από τρομολαγνία και τέτοια. Τίποτα, μέσα στην αθωότητα. Και θα μπορούσε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός είναι ένα γνωστό χουντικό κατακάθι. Τον έχουμε δει πολλές φορές. Του αφιερώσαμε και ολόκληρο βίντεο. Και τέλος πάντων, αυτή είναι η παλιά τηλεόραση που θυμάται με νοσταλγία. Είναι οι εκπομπές της Ανίτα Σπάνια που εκμεταλλευόταν ανθρώπους με διάφορα προβλήματα. Είχε αρκετές επιλογές από την παλιά τηλεόραση, η οποία τηλεόραση ποτέ δεν έδειχνε αποκλειστικά σκατά, ούτε τώρα δείχνει αποκλειστικά σκατά. Όχι. Αλλά αυτός επέλεξε αυτό. Η παλιά τηλεόραση είχε εκπληκτικά παιδικά προγράμματα. Είχε τη Φρουτοπία, είχε τον Κήπο με τα Γάλματα, είχε τη Χιλιοποδαρούσα. Που ήταν ελληνικές παραγωγές, δεν ήταν κάποιο παιδικό πρόγραμμα το οποίο το πήραμε και το μεταφράσαμε. Είχε τον κόσμο του Carl Sagan με ελληνικούς υπότιτλους και τον οποίο το είχα λατρέψει. Είχε εκπληκτικά ντοκιμαντέρ. Είχε πάρα πολύ ωραίες σειρές και πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να δεις. Ναι, ακριβώς. Επίσης να πω ότι εκπομπές τύπου Ανίτα, τις οποίες δεν τις είχα παρακολουθήσει ποτέ από επιλογή, γιατί δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να τους εκμεταλλεύονται, ανθρώπους που δεν συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα ότι γίνονται ρεζίλοι. Τέτοιες λοιπόν εκπομπές δεν υπάρχουν σε τηλεοράσεις αλλού στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα σεβασμός για την αξιοπρέπεια του ατόμου. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν συνέστηση του που βρίσκονται και του τι λένε. Δεν θα τα πάρει κάποιος να τα βγάλει δημοσίως, να τα εκμεταλλευτεί. Είτε μιλάνε και λένε προσωπικές ιστορίες, είτε τραγουδάνε, είτε οτιδήποτε. Ναι. Είναι κάτι που δεν θα το δεις, ας πούμε, τουλάχιστον όσο μπορώ εγώ να μιλήσω για τη γερμανική τηλεόραση, τέτοιες εκπομπές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές τρας εκπομπές με reality, πάρα πολλές. Πάρα πολλές εκπομπές τα τελευταία χρόνια. Και έχουν και αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ναι. Αλλά αυτές είναι εκπομπές που έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο και έχεις πάει να διαγωνιστείς για κάτι. Δεν είναι εκπομπές που σου έχουν στήσει μια κάμερα απέναντι και λες μια ιστορία και κάθεται το κοινό και γελάει και ο κόσμος από το σπίτι. Ότι υπάρχουν παθογένειες, στις τηλεοράσεις ανά την Ευρώπη, φυσικά υπάρχουν. Αλλά τέτοιες εκπομπές, το ότι έχουν εκλείψει, είναι θετικό και καλό θα ήταν να μην επανέλθουν. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Πάνια προσέφερε κάτι θετικό στην ελληνική κοινωνία. Ούτε ψυχαγωγία ήταν αυτό, ούτε ενημέρωση, ούτε τίποτα. Στο μεταξύ, και αυτός, τώρα που το σκέφτηκα, αν πήγαινε σε μια τέτοια εκπομπή, έτσι θα αντιμετωπιζόταν. Α, ναι. Σίγουρα. Ναι. Τέλος πάντων, από εδώ μπορείτε να καταλάβετε γιατί Νεάντερταλ μιλάμε, που το παίζει και σκεπτόμενος πολίτης, όπως θα δούμε παρακάτω. Στο παρακάτω. Πάμε στο τώρα. Καλό τώρα. Το καλό έρχεται μετά. Έχουμε τριλογία Χαζοπαναγιώτη σήμερα. Γιατί αργεί τόσο να φορτώσει? Και φορτώνα εγώ. Να είμαστε. Λοιπόν, φωτογραφία. Ένα ζευγάρι που γαμιέται στο ντους. Μαζί με... Έτσι έχει γράψει ο Τάκης. Μαζί με μια ελληνική σημαία. Ναι, για να παράξουν Ελληνόπουλα. Και ελληνική σημαία και το smiley με τα μαύρα γυαλιά. Αυτό, εγώ ξυπνάω, γδύνομαι, τυλίγω με μια ελληνική σημαία, παίρνω και το smiley με τα μαύρα και μπαίνω στο ντους. Και φωνάζω, αγάπη μου, έρχεσαι. Εντάξει. Εντάξει, όπως όλοι μας άλλωστε. Λοιπόν, και γράφει τώρα μέσα στην εικόνα. Οι έρευνες έδειξαν ότι η σεξουαλική ζωή στο ελληνικό παντρεμένο ζευγάρι, το ένα και μοναδικό που υπάρχει, έτσι δεν έχουμε πληθυντικό σε τέτοιες περιπτώσεις, τον τελευταίο χρόνο μειώθηκε 41%, 2 τελείες. Δηλαδή θα έχουμε μειώσεις γεννήσεων 21%. Τελεία. Ενώ από τις φυλές που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι γεννήσεις αυξήθηκαν 7% τον τελευταίο χρόνο. Και γράφει τέλος πάντων ένα... από πάνω τέλος πάντων στην ανάρτηση, γενοκτονία τα τροχαία, δεν μιλάει κανένας. Γενοκτονία από τις μειώσεις γεννήσεων από Ελληνόπουλα, δεν μιλάει κανένας. Αυτό είναι γενοκτονία τώρα. Σε 15 χρόνια ο Έλληνας, ο ένας και μοναδικός που υπάρχει, θα είναι μειονότητα μέσα στη χώρα του. Όπως μια μεγάλη. Τα τροχαία όμως δεν είναι γενοκτονία, είναι απροσεξία. Δεν βγαίνει κάποιος παγανιά για να σκοτώσει οδηγούς ή επιβάτες ή δεν ξέρω τι. Σηκώνονται οι δρόμοι και οι διασταυρώσεις όλοι μαζί ένα ωραίο πρωί και λένε θα πάμε να σκοτώσουμε όλους τους Έλληνες. Πάμε να τους γαμίσουμε ρε, τους γενοκτονίσουμε το κέρατο. Η μείωση γεννήσεων δεν είναι γενοκτονία, είναι ανάγκη. Με τον κόσμο να δουλεύει για 3 ευρώ την ώρα, πώς στο διάολο μπορούν να σκεφτούν γεννητούρια και πολλαπλασιασμό? Αυτά είναι πολυέξοδα χόμπι και δεν είναι μόνο τα έξοδα, αλλά και ο χρόνος και η γενικότερη πελώρια ευθύνη που έχει όποιος αποφασίσει να φτιάξει έναν καινούριο άνθρωπο. Με πολλά γάμα το καινούριο. Δεν είναι η γέννηση ο τελικός προορισμός, κυρβλάκα μου, που ενοχλείσαι όταν σε βρίζει ο κόσμος. Ξέρεις τι? Επειδή γενικώς τον χέζουν ασταμάτητα, έτσι και του φέρουν αντιρρήσεις χωρίς να βρίζουν, γίνεται ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Είναι μέσα στο μέλι μετά που μιλάει, ακόμα και αν διαφωνείς μαζί του. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Λοιπόν, οι λέξεις έχουν συγκεκριμένο νόημα. Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν, σαν να παίζουμε στον κοινόδοντο του Λάνθιμου ή σαν να είμαστε ο Τζόρταν Πίτερσον. Έτσι, η σημαίνει εξάλληψη ενός συγκεκριμένου πληθυσμού με σκοπό αυτό ακριβώς, τον αφανισμό του. Έτσι ορίζεται από τον ΟΗΕ. Έτσι. Τα ατυχήματα δεν είναι γενοκτονία γιατί δεν υπάρχει από πίσω ένας συγκεκριμένος άνθρωπος να κινεί τα νήματα πίσω από όλα τα ατυχήματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν θέλω και σε τρίτο επεισόδιο να επαναλάβω ότι τα ζυγωτά δεν είναι άνθρωποι. Εντάξει, πηγαίνετε στο επεισόδιο που συζητάμε το ζήτημα της Πολωνίας, τα έχουμε αναλύσει διεξοδικότατα. Στο δεύτερο. Το δεύτερο. Λοιπόν, άρα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος. Τώρα, στο κειμενάκι στην φωτογραφία. Οι έρευνες, ποιες έρευνες? Δεν μας τις δείχνεις και εμάς να τις διαβάσουμε? Όχι. Οι έρευνες που έκανε ο Τάκης. Πρόσεχε. Η σεξουαλική ζωή στο ελληνικό παντρεμένο ζευγάρι. Διότι άμα πηγαίσαι και δεν είσαι παντρεμένος, δεν μετράει. Άμα μείνεις έγκυος εκτός γάμου, δεν μετράει αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είναι καταραμένο. Δεν μετράει. μειώθηκε κατά 41%, όπου θα μειωθούν και οι γεννήσεις κατά 21%. Από πού προκύπτει αυτό? Από ποιον αλγόριθμο δεν μας το δείχνεις και εμάς? Θα ήταν ενδιαφέρον να το μάθουμε, δεν μας το δείχνεις και εμάς να το δούμε. Ένα στα δύο γαμίσια καταλήγει σε αντισύλληψη. Σε σύλληψη. Να πω και είπα αντισύλληψη. Βασικά το ίδιο πράγμα είναι. Αφού το ένα καταλήγει σε σύλληψη, το άλλο καταλήγει σε αντισύλληψη. Πρόσεξε, πρέπει να ξεκινάει με αντισύλληψη. Εντάξει, τώρα ψάχνεις κι εσύ. Με τόσους καλημεροκαφέδες που έχω διαβάσει, έχω ξεχάσει όσες γλώσσες έχω μάθει. Σωστά. Λοιπόν, το ανθρώπινο είδος είναι ένα πράγμα. Είτε κάποιος από το Κιλκής, είτε κάποιος από το Καράκας, είτε κάποιος από το Johannesburg, είτε κάποιος από πού να πω τώρα, από το Κόντιακ στην Αλάσκα, είτε κάποιος από το Πεκίνο, όλοι είμαστε το ίδιο πράγμα, το ίδιο. Είμαστε το ανθρώπινο γένος, δεν έχει σημασία πώς είμαστε ψηλοί, κοντοί, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, δεν παίζει. Αυτό με τις φυλές, ότι είναι διαφορετικοί οι άλλοι από εμάς τους λευκούς, γιατί λευκή, καταπληκτική η λευκή υπεροχή, το βλέπουμε εδώ, πώς εισέρχεται. Είναι μία αντιεπιστημονική μπουρδα και έχει καταρριφθεί. Έχουμε τελειώσει με αυτές τις ιδέες. Εντάξει, η επιστήμη. Η επιστήμη που αυτό δεν είναι άτεκτη και δεν αλλάζει. Η επιστήμη λοιπόν τα μελέτησε και βρήκε ότι αυτά που κάποτε λέγαμε δεν ισχύουν. Λοιπόν, επίσης στην Ελλάδα, που το 85% όλων των στοιχείων είναι χειρόγραφα, μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Μάλλον τα έβγαλε λίγο από το στομαχάκι του. Όπως συνηθίζει άλλωστε, και όταν του ζητάς πηγές, έτσι λίγο νευριάζει. Επίσης να πω ότι το τι είναι Έλληνας σε μερικά χρόνια δεν θα είναι μειονότητα στην ίδια του τη χώρα, απλά θα έχει αλλάξει ο ορισμός του Έλληνα. Όπως πριν από 50 χρόνια ήταν αδιανόητο να υπάρχει Έλληνας με μαύρο δέρμα που να παίζει στο NBA και να συγκινείται όταν του μιλάνε για την πατρίδα του, και ότι αυτός την Ελλάδα θεωρεί πατρίδα του. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, ελληνικά μιλάει, σε ελληνικό σχολείο πήγε. Εντάξει. Όπως λοιπόν αποδεχόμαστε το Γιάννη Αντετοκούμπο για Έλληνα, έτσι σε μερικά χρόνια θα αποδεχόμαστε και άλλα παιδιά ως Έλληνες. Ξαναλέμε, όπως είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, ο αυθαίρετος χώρος, για να χρησιμοποιήσω και τον ορισμό που αγαπά ο συμποντκάστορας, δεν είναι τα βουνά, τα λαγκάδια, τα νησιά, τα κρογιάλια, έτσι. Είναι οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτό. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτό έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά, θα αλλάξει και ο ορισμός του τι είναι ο καθένας. Έτσι, όπως άλλαξε ο ορισμός του τι είναι Γερμανός, παιδιά. Όσο και αν προσπάθησε ο Führer να διατηρήσει τους Γερμανούς καθαρούς, λευκούς και άριους. Ρίξτε μία ματιά στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο και θα καταλάβετε. Και η νέα γενιά, γιατί μεγαλώνω και δύο, είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και όντως, αν σου πει κάποιος «Μα εγώ δεν βλέπω χρώμα», πρέπει να έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό για να μην βλέπει όντως χρώμα. Ναι. Συνήθως αυτό το «δεν βλέπω χρώμα» είναι μια πολύ δημοφιλής φράση των ρατσιστών. Εντάξει. Για να μην βλέπεις όντως χρώμα, πρέπει να έχεις μεγαλώσει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία που σε βοηθάει να μην βλέπεις το χρώμα του άλλου. Και βρίσκουν οι άνθρωποι πράγματα που τους ενώνουν. Τη γλώσσα τους, τα αστεία τους, Έτσι. Στη Γερμανία, ας πούμε, έχουμε το Erinnerungskultur, που είναι ακριβώς η πολιτική που έχει το κράτος και ολόκληρη η κοινωνία να μην ξεχαστούν τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να διδάξουμε στη νέα γενιά ότι κάποτε οι παππούδες και οι προπαππούδες κάνουν αυτά τα πράγματα, συνέβησαν, ήταν εγκληματικά. Εσύ που είσαι νέος δεν φταίς, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να μην ξαναγίνουνε. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω Έλληνες να λένε «Οι Γερμανοί είναι όλοι Ναζί». Όχι, δεν είναι. Το αντίθετο. Προσπαθούν να μην είναι η πλειοψηφία τους. Έχουμε νεοναζί σαφώς, όλες οι χώρες. Και γίνονται και μεγάλες προσπάθειες να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι και να ξέρουν ποιοι είναι και να ξέρουν τι κάνουν. Και υπάρχουν και αποτυχίες στο παρελθόν και έχουν αναστηθεί ευθύνες και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Είναι ένας διάλογος, δεν έχει σταματήσει. «Α, παιδιά, το λύσαμε, εντάξει, το βάλαμε στο ράφι, τελειώσαμε». Αυτά είναι πράγματα που συνεχίζουν κάθε μέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά λοιπόν. Και αυτό ήταν το TED Talk μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω όταν αποφασίσει. Ωραία. Εδώ είμαστε μέσα στα γούστα τώρα. Λοιπόν, εδώ έβγαλε ένα ηλίθιο λογίδριο, όπως συνηθίζει. Γράφει τέλος πάντων. Η εικόνα είναι μόνο γράμματα, άσπρα σε μπλε φόντο. «Δεν είμαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, μα ούτε χρυσαυγίτης, είμαι απλά ένας σκεπτόμενος πολίτης», λέει ο ηλίθιος φίλος μας. Λοιπόν, στο μεταξύ, έχει ένα τεράστιο κείμενο το οποίο δεν θα διαβάσω ολόκληρο, αλλά λέει μεταξύ άλλων ότι «είμαι σκεπτόμενο άτομο». Και μετά, για τις δημοσιεύσεις που κάνω για τον ιό COVID-19 πιστεύω ότι υπάρχει σαν ιώση και καλό είναι να παίρνουμε μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε με ποιον θα συναντηθούμε και τι προβλήματα υγείας έχει, και είναι μια ίωση όπως υπάρχουν και άλλες πολλές. Δεν είναι κανένας θανατηφόρος ιός που τον παρουσιάζουν. Όχι, παιδί μου, αυτοί ό,τι λέει ο οργανισμός. Οι 8.000 που έχουν πεθάνει στην Ελλάδα είναι ηθοποιοί. Ναι, έλα, συνεχίζει. Ναι, είναι, ξέρεις τι λένε τώρα, κάτι τέτοιο, ότι είχε άλλα πράγματα και γι' αυτό πέθανε. Ότι ο κόσμος τώρα έχει σταματήσει να πεθαίνει από άλλες αιτίες και πεθαίνει μόνο από COVID-19. Αυτό είναι τα πιο ηλίθια πράγματα που μπορούν να πούνε. Και λένε πολλά ηλίθια πράγματα. Λοιπόν, που τον παρουσιάζουν, πάω με ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που τον απέκρυψε τον ιό 4 μήνες από τον πλανήτη για να πλουτίσει η οικονομία της Κίνας περίπου 3-3 περισσότερο, αλλά δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Γιατί άραγε. Επιμένει, όχι, δεν είναι θανατηφόρος ιός και το ξέρουν. Έλεγε για τις διαδηλώσεις, ξέρω εγώ, με 3.000 και 4.000 κόσμο. Και το απαγορεύει, λέει, 25 του Μαρτίου να τιμήσει τους ήρωες. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι λίγο χαζομάρες οι διαδηλώσεις που θα έπρεπε να μην γίνονται, αλλά θα έπρεπε να μην υπάρχουν και αιτίες για να γίνονται. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν γίνεται να τις αγνοήσεις, όπως και να έχει. Ενώ άμα θες να τιμήσεις τους ήρωες στις 25 Μαρτίου, οι ήρωες μπορούν να περιμένουν και λίγο, θα δείξουν κατανόηση. Υπάρχουν κάποια επίγοντα πράγματα. Επίσης, για να μην το επεκτείνω πάρα πολύ το θέμα τώρα. Ναι, πες. Επίσης, το να τραπεζώσεις ένα τσούρμο ξένους ηγέτες που δεν έχουν καμία σχέση με την έναρξη της Επανάστασης, επίσης δεν τιμά τους ήρωες. Καλά, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα αυτός θα συμφωνήσει μαζί σου, οπότε να πιάσουμε λίγο και αυτά που λέει, τις μαλακίες που λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει, οι διάφορες δημοσιεύσεις που κάνω για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο είναι ότι πιστεύω ότι ήταν ο μοναδικός που πήγε την Ελλάδα ψηλά, με τα λάθη του κι αυτός. Με τα λάθη του έκανε κι αυτός μερικά λάθη. Αλλά έφτιαξε την Ελλάδα κακά τα ψέματα, παιδιά, να μην λέμε ψέματα. Λοιπόν, όσο αυτό που αναφέρατε και λέτε Χούντα, έτσι σας έχουν πει να λέτε ποια είναι η Χούντα, τη βλέπετε, κακοί αστυνομικοί υπάρχουν πάντα, και τότε υπήρχαν 100 κακοί αστυνομικοί. Όπως υπάρχουν τώρα 100 κακοί αστυνομικοί, αλλά δεν τη βαφτίζετε τώρα χούντα, αλλά τη λέτε δημοκρατία. Γιατί τώρα επιτρέπετε να βρίζετε την κυβέρνηση δημόσια και το λέτε δημοκρατία. Ας δεν έχεις το μεσημέρι φαΐ στο σπίτι, εγώ θα προτιμούσα να μην μπορώ να μιλήσω για πολιτικά, αλλά να έχω φάει το μεσημέρι στο σπίτι, να μην φοβάμαι. Ποιος τις 5 το απόγευμα μου χτυπάει την πόρτα και να μην έχω άγχος αν την άλλη μέρα έχω δουλειά και ας δεν μου επιτρεπόταν να μιλήσω για πολιτικά. Τέλος πάντων, πολλά λόγια για να πει ότι εντάξει φιλαράκι, εδώ είναι ο κόλος μου, κάνω ό,τι θες. Και οδείς τη φιλαυτία. Ναι. Δεν παρακαίγεται ο κόσμος, άμα εγώ περνάω καλά. Εγώ είμαι εντάξει, παιδιά. Με αυτά δεν με πειράζει να μην μιλάω για πολιτικά. Βαράτε τους. Επίσης δεν ήταν κακή αστυνομική ηλίθιοι. Είχαν κατέβει με τα τάγκ στο κέντρο της πόλης. Και στο μεταξύ δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπήρχε αρκετή μετανάστευση τον καιρό της Χούντας. Από κόσμο που έφευγε και πήγαινε στη Γερμανία, στις φάμπρικες, οι Gastarbeiter. Επίσης κάποιοι μετανάστευσαν υποχρεωτικώς προς Γιάρο μεριά, ξέρεις. Ναι, και τέτοια πράγματα. Και μερικοί μετανάστευσαν και προς τα Θυμαράκια, γιατί πέρασαν από την Μπουμπουλίνας. Ακριβώς. Λοιπόν, η τρολογία... Αλλά δεν μας νοιάζει γιατί ο Παναγιωτάκης είχε να τρώει. Ναι, και ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και λέει μετά ότι δεν χρειάζεται να με βρίζετε στα μηνύματα. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας όμορφα και ωραία. Ποιος ο λόγος να με βρίζετε? Ποιος είναι το άγχος σας? Γιατί είναι άγχος όταν βρίζεις κάποιον. Και δίκιο να έχεις, όταν με βρίζεις το χάνεις. Λοιπόν, όταν με βρίζεις χάνεις το δίκιο σου, λέει. Ποιος έφτιαξε αυτόν τον κανόνα? Δηλαδή, έχω δίκιο που σου αντιτίθεμαι για τις επικίνδυνες μαλακιάρες που λες, αλλά όταν σε βρίζω το χάνω. Και ποιος το παίρνει, εσύ? Κανένας, είμαστε ισοπαλία. Εσύ που λες μαλακίες και εγώ που έχω δίκιο, αλλά σε βρίζω. Είμαστε ισοπαλία, επειδή σε έβρισα τώρα εγώ. Γι' αυτό αρκεί για να μας φέρει έτσι σε μια ίση κατάσταση, ή ότι παίρνεις εσύ το δίκιο και εγώ είμαι με τα χαμηλότερα από σένα επειδή σε έβρισα, παρότι έλεγες εσύ μαλακιάρες. Πιστεύεις ότι είσαι εσύ αρμόδιος να αποφασίσεις τέτοια πράγματα, ρε χαζοπαναγιώτη? Είναι σκεπτόμενο άτομο γι' αυτό. Ναι, σκεπτομενότατο. Ο ίδιος ο νόμος αναγνωρίζει τον μειωμένο καταλογισμό. Αν έρθεις εσύ και μου πεις μία μαλακία και εγώ χάσω την ψυχραιμία μου και σε πλακώσω στο ξύλο και μετά πάμε στο δικαστήριο και εγώ εξηγήσω στο δικαστή για ποιο λόγο εγώ σε πλάκωσα στο ξύλο, έτσι, για ποιο λόγο έχασα την ψυχραιμία μου και σε πλάκωσα στο ξύλο, αυτό η νομοθεσία το έχει προβλέψει. Ναι. Βέβαια, όταν λέμε μαλακία, δεν λέμε να έρθεις και να πεις ότι ξέρω εγώ, τον Batman είναι καλύτερο από τον Superman και τέτοια. Όχι. Κάπως πιο ουσιώδη πράγματα. Να με θίξεις. Οτιδήποτε. Εξαρτάται την περίσταση, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι. Να θίξεις την οικογένειά μου, να θίξεις την τιμή μου, την υπόλοιψή μου, οτιδήποτε. Να σε στραβοκοιτάξει. Όχι, εντάξει. Γιατί θα σε στραβοκοιτάξει κι εγώ. Σκληρό. Λοιπόν, δέχουμε μια ομορφιά από άποψη έτσι αισθητικής και έτσι ιδεών. Αυτό νομίζω είναι το αγαπημένο μου από όλα αυτά. Είναι πολύ δυνατό, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό πραγματικά. Έχει τώρα θάλασσα, έχει μια σημαία και γράφει «Η γλώσσα μας ελληνική» με κεφαλαία γράμματα, υπέροχη, μόνο αυτή πρέπει να χρησιμοποιούμε. Ούτε κόμματα ούτε τελείες, δεν ξέρουμε τι γίνεται, είναι απλώς κάποιες λέξεις η μία μετά την άλλη. Από κάτω αριστερά γράφει «Σ' αγαπώ» με λατινικούς χαρακτήρες και σβησμένο με κόκκινες γραμμές και γράφει από κάτω «Σ' αγαπώ» και γράφει μετά «Stop Greeklis». Σιωπή, σταμάτα. Stop Greeklis και μετά τον τίτλο της σελίδας «Ζωή σαν παραμύθι». Είναι υπέροχο. Έχει θαλασσίτσα, σημεούλα, ουρανούλη και ένα υπέροχο ενωτικό μήνυμα για μια γλώσσα που είναι υπέροχη, επειδή οι γλώσσες περνάνε και από καλυστή από και που και κοίτα κάτι πράγματα. Η δικιά μας συμβαίνει εντελώς αντικειμενικά να είναι πάντα η καλύτερη, έτσι. Γι' αυτό και τη μιλάει τόσο ωραία, που δεν μπορεί να εκφραστεί επαρκώς για να πει ότι εννοεί το αλφάβητο, καθώς βλέπουμε ότι το ζόρι της είναι τα γκρίκλις. Μπορεί και όχι, αλλά δεν μας βοηθάει και τόσο για να καταλάβουμε. Σκέψου να εννοεί τη γλώσσα, κανονικά τώρα, τη γλώσσα, να έρχεται κόσμο στο ξενοδοχείο, ας πούμε, και εγώ να του μιλάω με την υπέροχη γλώσσα που δεν πρόκειται να καταλάβει, αλλά θα παραδεχτεί ότι είναι υπέροχη και ας μείνει χωρίς δωμάτιο, δεν πειράζει. Στο μεταξύ, τέτοια πράγματα λένε συχνά άνθρωποι που ίσα που συνεννοούνται σε μία γλώσσα. Οπότε τους παίρνει να ζητάνε από τον υπόλοιπο κόσμο να μην χρησιμοποιούν αυτά που ξέρουν. Όλες οι γλώσσες είναι όμορφες και είναι όμορφες γιατί εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης, σε κάθε γλώσσα δημιουργούνται καθημερινά φράσεις, κείμενα, βιβλία, θεατρικά έργα, τραγούδια, αστεία, τα οποία είναι σχεδόν αδύνατα να μεταφραστούν σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και τα οποία για να κατανοήσεις θα πρέπει πρώτα να έχεις εντρυφήσει στην αρχική γλώσσα. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών διευρύνει τη σκέψη σου και τον πολιτιστικό σου πλούτο, ενώ βοηθάει στην απαλλαγή σου από το φόβο και τις προκαταλήψεις. Μόνο η γλώσσα σου αξίζει, καμία άλλη. Ποιοι τα λέγανε αυτά, ποιοι τα λέγανε, σπάω το κεφάλι μου. Δείξτε μου έναν λαό που τον ωφέλησε ο σοβινισμός και ο απομονωτισμός και θα σας δείξω ένα μόβ μονόκερο με ασημένια χέτη που κάνει σκηνάκι στο ζάπιο. Α, και κάθε λάτρης οποιασδήποτε γλώσσας ξέρει ότι το πυρηνικό στοιχείο μιας πρότασης είναι το ρήμα. Πού είναι το ρήμα? Είναι το πρέπει και το χρησιμοποιούμε στο τέλος. Η γλώσσα μας ελληνική υπέροχη. Λοιπόν, είναι δύο γλώσσες που αν δεν κάνω λάθος δεν χρησιμοποιούν το είναι, είμαι, είσαι και τα λοιπά. Είναι τα μανδαρινικά και τα ρωσικά. Σίγουρα και πολλές άλλες βεβαίως, αλλά εντάξει, επειδή αυτές έτυχε να τις έχω ψαχουλέψει λίγο χωρίς να μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ καλά λένε, ας πούμε, στα ρωσικά. Επίσης, οπότε, εντάξει, να μιλήσουμε ρωσικά και κινέζικα θέλεις, αυτό θέλεις. Τι είπες? Επίσης, τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα δεν έχουν τέτοιες αγγλώσεις, όπως λέει εδώ η σελίδα. Γιατί χρησιμοποίησαν το λατινικό αλφάβητο, ώστε να δημιουργήσουν τα κάντζι, που είναι... οι αντιστοιχίες σε κάθε ιδεόγραμμα, ώστε να μπορέσουν οι ξένοι να μάθουν τη γλώσσα τους. Γιατί ήταν δύσκολο να μάθουν τα ιδεογράμματα. Έτσι. Ναι, εντάξει. Εννοείται ότι... Δεν είναι μόνο τα ιδεογράμματα. Τα ιαπωνικά έχουν και δύο αλφάβητα επίσης. Τα οποία αλφάβητα είναι συλλαβές. Δεν ξέρω πώς να τα... Ναι. Έχουν τα χιραγκάνα που είναι για τις ιαπωνικές λέξεις και τα κατακάνα τα οποία είναι για τις ξένες λέξεις. Και τα κάντζι φυσικά, τα οποία είναι τα ιδεογράμματα τα οποία τα έχουν ξεσηκώσει, τα έχουν ξυλώσει από την Κίνα. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εντάξει, και με λατινικούς χαρακτήρες να τα γράψεις, ας πούμε, τα ρομάτζι όπως λέγονται, πάλι διαβάζονται. Έχουμε περάσει στην επόμενη εικόνα που έχουμε το εξής. Κάτι λουλούδια από κάτω, μανόλιες, ξέρω τι είναι. Εντάξει, στην προηγούμενη ηχογράφηση, παύλα μαγνητοσκόπηση, με διόρθωσε 600 φορές μέχρι να το πω. Λοιπόν, και γράφει τώρα: η ειλικρίνεια κάνει τον πιο ασήμαντο άνθρωπο να έχει μεγαλύτερη αξία από τον πιο ταλαντούχο υποκριτή. Στα δεξιά γράφει ένα https:/// www.facebook.com/ ηλιοστάλαχτο ψυχάνθισμα . Ο διάδοχος του ηλιοστάλαχτου γοητευτακίου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το δίπολο στο μεταξύ είναι μια παγίδα. Η συνεχής είναι η εξέλιξη, πώς είναι ο Πίκατσου και ο Ράιτσου. Αυτό είναι το Ράιτσου τώρα. Ναι, αν ο Πίκατσου είχε πουληθεί σε κάποιον τύπο για λεφτά και είχε αντικατασταθεί, δηλαδή δεν είναι η ίδια σελίδα, είναι μια άλλη. Μάλιστα. Ναι, αυτός που είχε το ηλιοστάλαχτο γοητευτάκι το πούλησε σε κάποιον από αυτούς που κάνει τα clickbait, που έχει το στιγμές που δεν σε έχω και κάτι τέτοια... χτυκιάρικα και ναι, έκανε το ηλιοστάλαχτο ψυχάνθισμα, αλλά δεν ξέρω αν το ανανεώνει. Το είχα ακολουθήσει, αλλά δεν βλέπω δημοσιεύσεις του καινούργιες. Λοιπόν, ναι. Αυτό το δίπολο που παρουσιάζεται εδώ πέρα είναι μία παγίδα. Η συνεχής και αδιαπραγμάτευτη ειλικρίνεια δεν έχει ως αντίβαρο την υποκρισία. Δεν είναι υποκρισία να λες σε κάποιο πιτσιρίκι, ας πούμε, ότι η ζωγραφιά του είναι καλή και να προσπαθήσεις λίγο να το φέρεις από πλάγια ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη αν έκανε αυτό και εκείνο και δεν ξέρω τι, αντί να πεις ότι είναι ένα μάτσο άσχημες μουτζούρες. Που είναι ένα μάτσο άσχημες μουτζούρες, έτσι, είναι μια παιδική ζωγραφιά, δεν έχει εκπαίδευση το παιδί, απλώς κάνει ό,τι του έρθει. Και να μην πάμε στα παιδιά. Και με τους ενήλικες μπορείς να πεις όχι ψέματα, αλλά μπορείς να φτιάξεις τα λόγια σου έτσι ώστε να μην προκαλέσεις αρνητικά συναισθήματα. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι κάτι που σε νοιάζει, έτσι. Διότι η απόλυτη αλήθεια όταν κάνει περισσότερη ζημιά παρά καλό και συνεχίζεις να την χρησιμοποιείς, τότε εντάξει, συμφωνείς με το ηλιοστάλλαχτο ψυχάνθισμα. Και είναι αυτό κάτι που θέλεις? Σε όλες τις συζητήσεις χρειάζεσαι ενσυναίσθηση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου, να σκέφτεσαι σε τι κατάσταση είναι και πώς ενδεχομένως να αντιδράσει αν του πεις κάτι. Οι λέξεις και μετράνε και πονάνε. Καλό θα ήταν να τις χρησιμοποιούμε προσεκτικά. Η απόλυτη ειλικρίνεια είναι μια ιδέα που φυτεύτηκε στα μυαλά των ανθρώπων από τους άρχοντες και τους ιερείς με σκοπό τον έλεγχό τους. Δεν είναι αρετή. Είναι αφέλεια και αναισθησία. Από την άλλη, δεν θα έλεγα ότι οι υποκριτές είναι ταλαντούχοι. Το cognitive dissonance δεν είναι ταλέντο, είναι πρόβλημα. Άσε που υπάρχουν ειλικρινέστατοι υποκριτές και ψεύτες έντιμοι. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Μισάφι πια με τον δείσμο των πάντων. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Μην το πεις. Τι, δεν θα το έλεγα. Εσύ πήγες και το είπες την άλλη φορά. Κάτι με τον γκρι και τέτοια. Έχουμε περάσει στην επόμενη δημοσίευση και έχουμε μπόλη και αγριάδα στη λίστα εδώ πέρα, την οποία επέλεξε η συμποντκάστρια και θα αναλάβει το σχολιασμό, στον οποίο εγώ θα κάνω κάποια συμπληρωματικά σχολιάκια όπου έχω κάτι να πω. Λοιπόν. Τα ψέματα που μου κλέβουν τη ζωή. Νούμερο 1. Ο άλλος φταίει. Με κεφαλαία. Σε παρένθεση. Δεν φταίει ο άλλος. Εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Ναι. Καλό είναι να είσαι υπεύθυνος για όσα κάνεις και για τις επιλογές σου. Αλλά υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες πραγματικά δεν φταίς εσύ. Όταν κακοποιείσαι, δεν φταίς εσύ. Όταν έχεις ένα συνεργάτη ο οποίος είναι απαράδεκτος, δεν φταίς εσύ. Όταν αδικείσαι, δεν φταίς εσύ. Η αυτοβελτίωση είναι μεγάλο τρέντ των τελευταίων ετών και η ιδέα ότι αν βελτιώσεις τον εαυτό σου θα λύσεις όλα τα προβλήματα. Και υπάρχουν άπειρα βιβλία, άπειρες εκπομπές, άπειρα βίντεο στο YouTube για πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι όλα ευθύνη σου. Δεν ευθύνεσαι για τα πάντα. Υπάρχουν και καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεσαι. Νούμερο 2. Θα τον αλλάξω. Σε παρένθεση. Ξέχνα το. Μόνο εσένα ορίζεις. Κανέναν άλλον. Ναι, ορίζεις κατά βάση τον εαυτό σου, αλλά αν όλοι πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, δεν θα υπήρχαν δάσκαλοι και επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας κυρίως. Οπότε κάποιοι από εμάς πρέπει να πιστέψουμε ότι όντως οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλιώς δεν θα κάναμε αυτά που κάνουμε. Έτσι. Επίσης, το να είσαι γονιός προϋποθέτει ότι πιστεύεις ότι το παιδί σου αλλάζει. Αλλιώς είσαι ένας απαθής ηλίθιος. Κάθεσαι στη γωνία και δεν κάνεις τίποτα. Νούμερο 3. Όταν αλλάξουν τα πράγματα. Σε παρένθεση. Τα πράγματα θα αλλάξουν μόνο όταν εσύ αλλάξεις. Εσύ είσαι τα πράγματα. Όχι. Υπάρχουν πάλι καταστάσεις τις οποίες δεν επηρεάζεις. Δηλαδή όσο και να αυτοβελτιωθείς και να αλλάξεις, δεν μπορείς να αλλάξεις για παράδειγμα την πολιτική κατάσταση της χώρας σου. Πρέπει να βγεις έξω μαζί με άλλους, να κινητοποιηθείτε και να πιέσεις και ούτως όταν αλλάξουν τα πράγματα μπορούν να συμβούν κάποια άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Ναι, πάνω κάτω τώρα εντάξει, αυτός ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο τα πράγματα οδήγμαστε εμείς και μόνο εμένα ορίζω και δεν φταίει ο άλλος. Χαλάρωσε λίγο, ρε μεγάλε. Ίδια δύναμη έχουμε τώρα. Ίδια δύναμη έχω εγώ και ίδια δύναμη έχει η Τατιάνα Στεφανίδου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορώ να βρω εγώ τόσο εύκολα σκατά σκύλου όπως βρίσκει αυτή, που τα βρίσκει εκεί πέρα κάτω από το χιόνι, όπως είναι παγωμένα και ορμάει, να πούμε, και παλεύει εκεί πέρα. Λες και θα πάει κάποιος να τη ταρπάξει, σύμφωνα με πηγές. Σκατά βρίσκει η Τατιάνα κάτω από το χιόνι. Ξέρετε τη συνέχεια. Λοιπόν, νούμερο 4. Τα παιδιά μου. Το μου με κεφαλαίο. Σε παρένθεση. Τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου. Δικά τους είναι και μόνο. Χώνεψέ το και θα σώσεις και τη ζωή τους και τη ζωή σου. Ρε φίλε, πώς να αναφερθώ δηλαδή στα παιδιά μου? Με ποιο τρόπο? Η μικρή μου συγκάτοικη. Τα ανθρώπινα όντα τα οποία φιλοξένησα 9 μήνες στη μήτρα μου. Πώς? Αυτό είναι ηλίθιο. Νομίζω ότι κάτι άλλο ήθελε να πει και του βγήκε έτσι πολύ επιθετικό. Χαζομάρα. Ναι, λοιπόν, αυτό το μου δεν είναι κτητικό σε φάση ιδιοκτησίας. Δηλαδή, έχεις... Ο φίλος, άμα πεις ο φίλος μου, ξέρω εγώ, ο κολλητός μου, δεν είναι δικός σου, ρε, είναι δικός του. Είναι κολλητός του εαυτού του. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί η γλώσσα. Έτσι λειτουργεί η γλώσσα. Ναι, εντάξει, μεγάλε μου, καταλάβαμε. Τα παιδιά σου είναι δικά σου, αλλά πρέπει λίγο να τα καθοδηγήσεις. Δεν είναι η ιδιοκτησία σου για να κάνουν ακριβώς αυτά που θέλεις εσύ. Αν ήθελες να πεις αυτό, ελπίζω να ήθελες να πεις αυτό. Εδώ συμφωνούμε. Αλλά εγώ ότι συμφωνώ με κάτι που είπα εγώ, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, νούμερο 5. Όταν τελειώσει ο κορονοϊός ή ό,τι άλλο. Σε παρένθεση, δεν υπάρχει όταν. Μόνο το τώρα υπάρχει. Μην αναβάλεις. Πάμε έξω. Πάμε να χοροπηδήσουμε στις πλατείες. Μα δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, χρειάζεται να κάνω χειρουργείο. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί υπάρχει πανδημία. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να περιμένουμε. Να αλλάξεις τον εαυτό σου, εσένα ορίζεις. Πάρε έναν ιστέρι και όρμα. Μην περιμένεις άλλους. Δεν φταίει ο άλλος. Εσύ έχεις την ευθύνη για τη ζωή σου. Κάτσε, διαβάζω. Μην περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα. Τα παιδιά μου, τα παιδιά σου είναι δικά σου. Δεν είναι δικά σου. Έχεις δίκιο. Ένα πτυχιάκι ενδοκρινολογίας έπρεπε να το πάρω τώρα μέσα στην πανδημία για να λύσει το πρόβλημα μου μόνη μου. Τι κάνεις μέσα στην καραντίνα? Σωστά, δηλαδή. Σωστά. Όλοι αυτοί οι αυτοβελτιωτές... Θα σε μαλώνανε πάρα πολύ αν περίμεναν. Εγώ αυτό και μόνο εγώ. Την αδράνειά σου. Λοιπόν, νούμερο 6. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Σε παρένθεση, η συγχώρεση είναι δώρο που κάνεις σε σένα, όχι σε αυτόν. Συγχωρώ δεν σημαίνει αποδέχομαι μια συμπεριφορά. Συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνομαι από αυτή. Όχι. Συγχωρώ σημαίνει, πώς να σου πω, σου δίνω άφεση για αυτό που έκανες. Και φυσικά είναι δώρο στον άλλον και όχι στον εαυτό σου. Και υπάρχουν πράγματα που κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να συγχωρήσουν και εγώ προσωπικώς το καταλαβαίνω απολύτως αυτό. Ναι, και δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος να πρέπει σόν και ντε να τα συγχωρούμε όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι χαζομάρα. Ναι. Δεν είναι άποψη. Ναι. Κανονικά. Νούμερο 7. Δεν μπορώ να λέω όχι. Παρένθεση. Να μάθεις. Το όχι είναι η σημαντικότερη λέξη της ζωής σου. Είναι πράξη αγάπης, οριοθέτησης και αυτοπροστασίας. Αλλάζει ζωές. Όχι, λοιπόν. Να το βλέπεις που μαθαίνεις σιγά σιγά. Λοιπόν, το όχι είναι μια λέξη σαν όλες τις άλλες. Όλες οι λέξεις είναι σημαντικές και είναι σημαντικές γιατί υπάρχουν, αλλιώς δεν θα υπήρχανε. Γιατί τις χρειαζόμαστε, γι' αυτό υπάρχουν και είναι σημαντικές. Και αναλόγως. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις, hashtag. Την αγάπη μας στα δύο παιδιά που έχουν το καλές απόψεις. Λοιπόν, μια μπουρδα είναι αυτό. Μπορείς να σου πει κάποιος όχι με μίσος. Δεν είναι σαν και πράξη αγάπης, ούτε σημαίνει οριοθέτηση και αυτοπροστασία. Αλλά είναι αναλόγως στην περίσταση, παιδιά. Επίσης, υπάρχουν όντως άνθρωποι που δεν μπορούν να λένε όχι. Είναι έτσι ο χαρακτήρας τους Και θα ήταν καλό οι υπόλοιποι εμείς να μην είμαστε καφίκια. Επίσης, ένας άνθρωπος που λέει συνέχεια όχι, είναι κατάπτυστος συνεργάτης και μάλλον δεν θα έχει και φίλους, φαντάζομαι. Makes sense. Ναι. Νούμερο 8. Ξέρω εγώ. Σε παρένθεση, κανείς δεν ξέρει. Όλοι ψάχνουμε για να βρούμε. Αυτό είναι απλά πανηλήθιο. Γιατί το ξέρω εγώ είναι σχήμα λόγου. Όταν λες ξέρω εγώ, είναι σχήμα λόγου. Είναι πάνω σε μια συζήτηση. Δεν λες εκείνη την ώρα ότι δεν ξέρεις. Τι είναι αυτό? Κάποια πράγματα ξέρω τα ξέρει. Κάποια πράγματα τα ξέρεις, όπως φαντάζομαι είναι η προπαίδεια, και κάποια πράγματα δεν τα ξέρεις, όπως φαντάζομαι πώς να φτιάξεις ένα πύραυλο. Εκτός αν είσαι rocket scientist, οπότε ξέρεις. Είπα χοντατζής. Σωστά. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ δεν το είχα ξεχάσει όμως. Ποτέ. Νούμερο 9. Αυτό το σεμινάριο ή ο ψυχολόγος ή ό,τι κοστίζει πολύ. Σε παρένθεση, θες να υπολογίσεις πόσο θα σου κοστίζει αν δεν το κάνεις? Και πολύ ωραία passive aggressive victim blaming. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και πολύ ωραίο πλαγκάρισμα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 2 και 3 δουλειές απλά για να καλύψουν τις βασικές τις ανάγκες και τις ανάγκες των εξαρτημένων από αυτούς ατόμων. Και πραγματικά δεν τους περισσεύει ούτε σέντσι. Εντάξει, η ψυχική υγεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε όλους τους δήμους, να είναι προσβάσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, να υπάρχουν γραμμές υποστήριξης στα πάντα. Δεν θα έπρεπε να είναι κάτι τόσο σημαντικό, τόσο ακριβό, αλλά το ότι δεν πάει κάποιος στον ψυχολόγο επειδή δεν έχει χρήματα, ναι, δεν έχει χρήματα. Τα εισοδήματα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Και τώρα με την πανδημία ακόμα περισσότερο. Τι είναι αυτό? Νούμερο 10. Δεν προλαβαίνω. Σε παρένθεση, πάμε στοίχημα. Ναι ρε, εσύ πάμε στοίχημα. Πάμε στοίχημα. Ξέρεις πόσους ανθρώπους ξέρω που δεν τους περισσεύουν ούτε δευτερόλεπτο? Γιατί δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, γιατί έχουν παιδιά, γιατί έχουν άρρωστους γονείς να φροντίσουν, γιατί έχουν ένα σωρό υποχρεώσεις. Και έρχεσαι εσύ να τους κατηγορήσεις. Βέβαια, εξαρτάται. Τώρα αυτό είναι υπερβολικά γενικό. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ναι, τι δεν προλαβαίνεις να κάνεις, ας πούμε? Να κάτσεις να μελετήσεις για να γίνεις πυροτεχνουργός ή κάτι που θέλει μελέτη. Δεν ξέρω πόση μελέτη χρειάζεται το πυροτεχνουργός, τώρα μου ήρθε έτσι. Αλλά αν θέλεις, ας πούμε, να κάτσεις να μάθεις μια γλώσσα, μπορείς να βρεις 5 λεπτά να κάτσεις να μελετήσεις μερικές λέξεις και άλλα 5 λεπτά να κάνεις ένα τέτοιο κτλ. Αρκεί να έχεις βέβαια και όρεξη και να είσαι σε κατάσταση έτσι να ασχοληθείς. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρητικά μπορείς να τα προλάβεις σε διάφορα 5 λεπτά εδώ και εκεί, αλλά πρακτικά είναι πολύ συχνά τελείως αδύνατο. Δηλαδή άλλη μια μαλακία μέσα στις πολλές αυτό το πράγμα. Κοινώς δεν προσέφερες τίποτα σε κανέναν με αυτό το κείμενο. Μόνο μια διαφήμιση ότι, ξέρω εγώ, κάνεις σεμινάρια ή είσαι ψυχολόγος, κάτι τέτοιο. Και ψάχνεις για πελάτες. Όχι. Είπες όχι. Είναι πολύ σημαντική λέξη. Είναι λέξη αγάπης. Γι' αυτό την είπα. Λοιπόν, και ένα χρυσό σιχτήρι, για να μην ξεχνάμε ότι αυτό εδώ είναι ένα crossover episode. Έχουμε την εικόνα μιας καλής κυρίας εδώ πέρα, η οποία κράτησε τρόφιμα τα οποία προορίζονταν για ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη επειδή είχαν χάσει τα σπίτια τους από τις πλημμύρες. Και αυτή τα κράτησε στο σπίτι της για να τα πουλήσει και να βγάλει κέρδος ή για να τα φάει η ίδια. Η αντιδήμαρχος κιόλας. Ναι, η αντιδήμαρχος. Φαντάζεστε από ποιο κόμμα είναι. Αλλά να ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι και λίγο πας κλάστορο, πώς να το κάνουμε. Άλλοι να κλέβουν $1,000 και εσύ να κλέβεις πουμαρό και λάδι και μακαρόνια. Ναι. Και οι άνθρωποι που επέλεξε να ξεσκίσει με τον τρόπο αυτόν, ίσως να ήταν και ψηφοφόροι της που την έβαλαν εκεί για να τους υπηρετήσει, έτσι. Και αυτή τους περιφρόνησε με τέτοιο τρόπο. Νομίζω ότι εκτός από μια φυλάκιση, δεν ξέρω για πόσο, θα προτείνω μέχρι και ο τελευταίος άνθρωπος που έχασε το σπίτι του να μπει πάλι σε σπίτι. Θα πρέπει δηλαδή μέχρι όλοι αυτοί οι πλημμυροπαθείς που μένουν εκεί που μένουν, μέχρι να πάνε όλοι στα σπίτια τους, αυτή η κυριούλα να είναι στη φυλακή. Να μην ξαναπάρει δημόσιο αξίωμα ποτέ. Ναι, νομίζω ότι μια σωστή αντιμετώπιση θα ήταν να της αφαιρεθεί μόνιμα το δικαίωμα να πολιτευτεί ξανά. Έτσι. Και μια δίμευση ενός μεγάλου ποσοστού της περιουσίας της, ας πούμε, δεν θα ήταν κακή ιδέα, καθώς ίσως αυτή να μην ήταν η πρώτη φορά που εκμεταλλεύτηκε μια τέτοια κατάσταση. Και ίσως να είναι, αλλά καλό είναι να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή μπορεί αυτή να ήταν η πρώτη φορά που την τσάκωσαν. Οπότε δεν χρειάζεται να καλυφθούμε λίγο. Προφανώς δεν μιλάμε για θανατικές ποινές και ακροτηριασμούς και τέτοια βάρβαρα, αλλά ούτε για 5 μήνες φυλακή με αναστολή και τέτοια. Αν αυτοί που την έβαλαν εκεί θέλουν να κάνουν κάτι για να μην συνδέεται το ελεηνό τους όνομα με τη διαφθορά, το νουδουξευτήλες, ας πούμε, το hashtag που υπάρχει παντού, αυτοί οι τύποι λοιπόν ας πράξουν ανάλογα και ας σταματήσουν να αλληλοκαλύπτονται επιτέλους. Αν παραμείνουν αυτό που είναι και δεν διαλυθούν με το σκάνδαλο με τον Φουρθιώτη που δεν πρόκειται, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, φτάνει. Ο κόσμος δεν βλέπει πλέον μόνο τηλεόραση. 2021! Λοιπόν, έχουμε τώρα οι αλήθειες της ζωής. Ένα link από το διαφορετικό.gr. Μασούτης έβαλε τον εθνικό ύμνο στα μεγάφωνα και σε κάποιους δεν άρεσε. Και το σχόλιο, τέλος πάντων, από τις αλήθειες της ζωής, καταπληκτική σελίδα. Η αλυσίδα των σούπερ μάρκετ έβαλε στα μεγάφωνα τον εθνικό ύμνο. Κάποιοι όμως αντέδρασαν. Όταν ζεις σε μια χώρα που είναι επιλογή σου να είσαι εδώ, πρέπει να την σέβεσαι με ότι αυτό συνεπάγεται. Μπράβο στην επιχείρηση. Λοιπόν, εγώ θα δώσω ένα χρυσό σιχτηράκι και στο Μασούτη για την επιλογή του να επιδείξει αυτού του είδους την έλλειψη σεβασμού προς τον εθνικό ύμνο που τον κοπανούσε σε άσχετες φάσεις στα μεγάφωνα, αναγκάζοντας κόσμο με τα αντίστοιχα αντανακλαστικά να στέκεται προσοχή μπροστά στα κουνουπίδια, τα ραπανάκια και τα παϊδάκια. Μια καλή ιδέα, αν θέλουν να συνεχίσουν έτσι στο ίδιο μοτίβο, θα είναι να βάλει τη Μεγάλη Πέμπτη ένα σταυρό πάνω στον πάγκο με το χαλβά και τα σιροπιαστά και το καριδάκι γλυκό εκεί πέρα από τη Θάσο, να περνάει ο κόσμος από κάτω. Και σ' όποιον δεν αρέσει να πάει σε άλλη χώρα. Επίσης, τα σούπερ μάρκετ δεν είναι στρατόπεδα για να επιβάλλεις τέτοιες συμπεριφορές. Το σχόλιο της σελίδας υπονοεί ότι... Ναι, το σχόλιο της σελίδας υπονοεί ότι πρέπει να σταματάς ό,τι κάνεις όταν παίζει ένα τραγούδι και έτσι δείχνεις σεβασμό στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο. Δείχνεις ότι σέβεσαι στεκόμενος προσοχή και νομίζεις ότι εδώ τελειώνει το καθήκον σου και μπορείς να κρίνεις ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει από την περιοχή. Επειδή ο σεβασμός και το καθήκον αρχίζουν και τελειώνουν σε κάτι συμβολικές συμπεριφορές που, όπως είπαμε, είναι εύκολες. Δεν απαιτούν προσπάθεια και σου δίνουν το δικαίωμα να δείχνεις με το δάχτυλο αφιψηλού τους ανθρώπους που δεν κάνουν τα ίδια. Βάζεις εκεί πέρα ένα τεράστιο τραπεζομάντιλο μέσα σε ένα κοντάρι έτσι στο μπαλκόνι. Αν το πάρει ο αέρας και πέσει σε κάνα διερχόμενο αμάξι, δεν πειράζει, έπεσε υπερπατρίδος ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Μα φαντάζεσαι, ένα τέταρτο πάριζα θα ήθελα. Σε γνωρίζω ποτικό. Και να κόβει αυτό, να κόβει. Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι θα έχει κόψει 7 κιλά. Βγήκε 7 κιλά, να τα αφήσω, τι να μην τα αφήσεις. Θα απορρίψουμε τώρα το σαλάμι που κόπηκε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Πατριωτική. Δώσε το κασέρι να κόβεται. Φράπα, φρούπα, φράπα, φρούπα. Πατριωτική Πάριζα, παπά. Ή να πάει να βγάλει ο άλλος κανένα ναστακό εκεί πέρα από το ενιδρίο και να κάνει προσοχή με το ναστακό στο χέρι. Καλά, Μασούτης είναι, στη Θεσσαλονίκη είναι. Δεν είναι στο main να είχε αστακούς και εσύ. Δεν ξέρω. Αστακός. Δεν ξέρω, εδώ στο Καρφούρ έχει κάτι τέτοια. Καλά, και εδώ έχει, γιατί τους τρώνε. Ναι, τα τρώνε οι άνθρωποι, γιατί, εντάξει. Ναι. Είναι και πιο κοντά η πηγή. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι τι κάνω, δηλαδή, εντάξει. Θα μπορούσε να κρατάει όμως ένα μπακαλιάρο. Ένα μπακαλιάρο, ναι, με το αλάτι εκεί πέρα, φλάπα πάνω του. Ναι, τέλος πάντων, βάζει παγωτό από τη μηχανή εκεί πέρα. Ανοίγει το χωνάκι, σλατ, θα το καρφώσει στο μπούτι του όπως κάθεται προσοχή, όπως στέκεται προσοχή. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα σύμβολα και τα σχετικά και τα τραγούδια και οι σημαίες και τα λοιπά, όπως έχουμε πει, εμένα δεν μου λένε απολύτως τίποτα και δεν με νοιάζει αν κάποιοι τα ξεφτιλίζουν και τα λοιπά. Αλλά αν εσύ που βλέπεις, ας πούμε, και ακούς, ενδιαφέρεσαι για αυτά τα πράγματα, γνώμη μου είναι, και άμα θες να ακούς, ότι θα πρέπει να εκνευριστείς λίγο με τον Μασούτη και όχι να τον ενθαρρύνεις και να λες ότι μπράβο, μπράβο, πολύ πατριωτικό αυτό που έκανες. Γιατί δεν ήταν καθόλου πατριωτικό, ήταν μια φανφάρα εκεί πέρα για να μαζέψει, να κάνει κουβέντα ο κόσμος. Και έκανε κουβέντα ο κόσμος. Λοιπόν, η Θίτσα από κάτω τώρα γράφει... Θα πεις και το σχολείο. Εντάξει, ναι, πες και το σχολείο. Λοιπόν, θα διαβάσω και τα δύο σχόλια. Είναι ένα σχόλιο από πάνω. Εκτός από τις εικόνες που λένε μπράβο, congratulations, so happy for you. Συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο, 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 super. Μπράβο στη διεύθυνση, μπράβο στην επιχείρηση. Λοιπόν, τα δύο σχόλια που θέλω να διαβάσω είναι τα εξής. Το μικρό. Μπράβο του, έτσι έπρεπε να κάνουν όλοι, σε όποιον δεν αρέσει, στην πατρίδα του, στη θρησκεία του, στο σπίτι του, θα μας κάνουν τη χάρη. Ούτε κόμμα, ούτε τελεία, ούτε νόημα. Έτσι. Δεν ξέρω. Υπονοεί ότι σε όποιον δεν αρέσει, ας πούμε, είναι από αλλού και πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω. Ότι οι μουσουλμάνοι μόνο δεν τα κάνουν αυτά. Αυτό το έχει συνδέσει στο κεφάλι της, ας πούμε, ότι όποιος δεν γουστάρει είναι μουσουλμάνος. Α, μάλιστα. Ναι, είναι κλασική ερώτηση, ξέρεις, που έχω αντιμετωπίσει στη Χρυσούπολη κανένα δύο φορές. Τι, δεν πιστεύεις στο Θεό, μουσουλμάνος είσαι? Στα διάολο, τι είπα μόλις τώρα? Τέλος πάντων. Είσαι σατανιστής? Ναι, αυτό. Είσαι σατανιστής. Άλλο σχόλιο από κάτω λέει: σε όσους δεν αντέχουν να ακούν τον εθνικό ύμνο, να μετακομίσουν σε άλλη χώρα και να είναι ευγνώμονες, γιατί κάποιοι έδωσαν τις ζωές τους για να είναι ελεύθεροι να εκφράζουν αυτές τις απόψεις τους, που δεν αγαπάνε την πατρίδα τους και τη θρησκεία της. Πάλι η θρησκεία μπλεγμένη. Έξω από την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να ζουν όσοι εκτιμούν την ελευθερία που κάποιοι τους παραχώρησαν με τη ζωή τους. Γι' αυτό η Ελλάδα πληγώνεται από τους προδότες της. Ντροπή στην αυγή. Αν είχαν κατοχή οι Τούρκους, τώρα δεν θα είχαν ελευθεροτυπία. Λοιπόν, η Θίτσα από κάτω... Και ελευθεροτυπία που αυτούς... έχουμε! Δεν μας αφήνεις να την εξασκήσουμε? Ναι, λοιπόν, η Θίτσα από κάτω γράφει για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να εκφραζόμαστε, και θυμώνει επειδή εκφραζόμαστε. Ρε Θίτσα, αν επιτρέψω σε μια τυχαία τύπισσα σαν εσένα να με λογοκρίνει, τότε τζάμπα πήγαν οι θυσίες τόσων γενναίων ανθρώπων. Έτσι τους τιμάς, προσπαθώντας να εξορίσεις και να φημώσεις κόσμο? Άλλους προγόνους είχες εσύ. Επίσης έβαλαν και τη θρησκεία μέσα, και αυτή η Θίτσα και οι προηγούμενοι που έγραψε αυτές τις ανακατεμένες λέξεις που είδαμε, που μοιάζουν με φράση αλλά δεν είναι, και που είναι και άσχετη με το θέμα αν θα ήταν φράση, τέλος πάντων. Μέσα στο κεφάλι τους η θρησκεία είναι κολλημένη με τον πατριωτισμό, είναι ένα πράγμα, και τέλος πάντων κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκλείσουν ανθρώπους που δεν τους μοιάζουν, που δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αιώνια αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω, τέλος πάντων, αυτά που έχω να πω, θα ενημερώσω ότι εγώ, ως άνθρωπος που απεχθάνεται τον στρατό και τα στρατόπεδα, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω σε μασούτη, και θα ενθαρρύνω όσο κόσμο ξέρω να κάνει το ίδιο. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μεταξύ μας. Θα πηγαίνω σε μέρη που δεν με αναγκάζουν να στέκομαι προσοχή. Moi aussi. Α, du auch. Ich auch. Watashi mo. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπα σωστά στα Ιαπωνικά. Τώρα υποτίθεται ότι αυτό σημαίνει και εγώ επίσης, αλλά δεν ξέρω αν λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, μεγάλη απώλεια για το μασούτιτο μποϊκοτάζ των καλήμερων καφέδων. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Α, και του υπερσυντέλικου γενικότερα, γιατί και εσύ είπες μου αοσί. Οπότε ναι. Έκαστο εμείς... σε φώ ετάχθη. Ναι, εμείς δεν ξαναπατάμε στο μασούτι, γιατί φτάνουν τα στρατόπεδα, παιδάκια. Δεν έχει. 18 μήνες συν μια εβδομάδα σε σκηνές και τέτοιες μαλακίες αρκούν. Όχι, έκανες και τέτοιες, Έκανα, πρόλαβα ρε γαμότο πριν από τον καρκίνο, γαμότο. Ένα χρόνο πριν από τον καρκίνο προλάβαν και με καλέσανε. Μετά ήμουνα, μετά μου βγάλανε 67% αναπηρία και εντάξει, τελείωσε. Δηλαδή, σούπα μετά, ξέρεις, με αυτό έχεις 67% αναπηρία. Κάτω έχω 67% αναπηρία. Εδώ δεν έχω καθόλου αναπηρία. Λογικό μου φαίνεται. Εντάξει. Ναι, ό,τι νομίζεις, ό,τι θέλεις συμπεραίνεις από αυτό. Λοιπόν, και... άρα έχει νόημα η φράση... έχει νόημα η φράση Έλληνας με αρχίδια. Τι νόημα, ποια φράση? Τίποτα, Έλληνας με αρχίδια, οπότε άμα δεν έχεις δεν είσαι Έλληνας. Άρχισες τις ρατσιστικές προσβολές τώρα στα καλά καθούμενα πάλι, έτσι. Λοιπόν... και ναι, συγγνώμη, ότι... μπορείς να το αφαιρέσεις αυτό. Ωραία, συνέχισε. Θα το αφαιρέσω. Μάλλον, θα δούμε. Και τέλος πάντων, ξέρεις ότι έτσι και δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά όταν απολυθείς από το στρατό δεν σε αφήνουν σε ησυχία, σου στέλνουν συνέχεια κάτι μαλακίες για να τους τις στείλεις πίσω. Έχει γίνεται ένα πινκ-πονκ, τέλος πάντων, μια αλληλογραφία. Τους έχεις παντρευτεί. Δεν τους ξεφορτώνεσαι. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μου στέλνανε κάτι μαλακίες. Εγώ τις είχα χάσει, μου τις ξαναστήλανε. Έκανα εγώ την εγχείρηση στο μεταξύ. Και όταν έχεις ένα αρχίδι, δεν μπορείς να πας φαντάρος, δεν μπορείς να πολεμήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε παίρνω από το ΙΚΑ τη γνωμάτευση που μου έδινε το 67%. Την φωτοτυπία, τέλος πάντων. Τη βάζω μέσα. Όχι, πριν τη βάλω σε ένα φάκελο, έγραψα με μεγάλα γράμματα: μην ξανασχοληθείτε μαζί μου. Το τύλιξα, το έβαλα μέσα και άντε γαμηθείτε. Δεν ξανασχολήθηκαν μαζί μου. Εντάξει. Τώρα βέβαια είναι πολύ αργά, έτσι, 18 μήνες και μια εβδομάδα γαμήθηκαν χωρίς λόγο, αλλά... γιατί 18 μήνες, που ήσουν? Τι ήμουν, φαντάρος ήμουν. Βρε παιδί, πεζικό, ναυτικό, αεροπορία, πού? Στο στρατό ξηράς, τότε που ήταν 18 μήνες. Α, ήταν ακόμα 18 μήνες, εντάξει. Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τότε που απολύθηκα. Συγχαρητήρια. Γιατί πράγμα? Που απολύθηκες. Που απολύθηκα, που θα έπρεπε να μην πάω καθόλου. Όπως είδες, άλλα παιδιά δεν απολύονται και αφήνουν τα κοκαλάκια τους στα στρατόπεδα. Ναι, ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να πάνε καν. Δεν θα έπρεπε να πάνε καν. Και σας ενθαρρύνω να μην πάτε ούτε εσείς. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το. Ας πάνε όσοι θέλουν. Και δεν λύνεται, και δεν λύνεται το πρόβλημα με το να πάνε και οι γυναίκες. Ναι. Άκου τώρα. Διότι οι έξυπνοι αυτό λένε. Οι γυναίκες δεν πάτε. Λοιπόν. Περίμενα να δώσουμε το context τώρα για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτήν εδώ την εικόνα που δεν είναι ακριβώς καλημέρο καφές, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητούσαμε έτσι στον Υπερσυντέλικο. Με στενάχωρα πράγματα θα κλείσουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Ναι, κάπως έτσι. Πριν 3 μέρες, στη Μακρινίτσα Πηλίου, έγινε μία διπλή ανθρωποκτονία. Και μέρος αυτής της ανθρωποκτονίας ήταν μια γυναικοκτονία. Γιατί κάνουμε τη διάκριση τώρα? Ποια είναι η διαφορά? Σαφώς στην νομοθεσία υπάρχει ο όρος ανθρωποκτονία. Ο φόνος ενός ανθρωπίνου όντος. Δεν υπάρχει διαφορά αν αυτό το όν είναι θηλυκό ή αρσενικό ή ουδέτερο πλέον, γιατί έχουμε και τα χαρακτηριστικά φύλου έτσι, που καλύπτουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ο όρος όμως γυναικοκτονία είναι όρος της εγκληματολογίας και αναφέρεται στο φόνο που τελεί κάποιος, συνήθως άντρας, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων άντρας, ο οποίος ακριβώς σκοτώνει μία γυναίκα γιατί θεωρεί ότι έχει εξουσία πάνω της. Θεωρεί ότι του ανήκει. Ναι, μεταξύ άλλων. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν πρόκειται, ας πούμε, για δολοφονία, για ληστεία, ας πούμε, ή για δολοφονία επειδή δεν στηρίζει το Brexit και στηρίζει, ξέρω εγώ, το Remain, παραδείγματος χάρη. Αυτά δεν είναι γυναικοκτονίες. Ωραία. Γιατί έχουν άλλο κίνητρο. Αν εγώ με τον Μάριο έχουμε εκτιματικές διαφορές και αρχίσουμε να λογοφέρουμε και κουβέντα στην κουβέντα με πιάσει το λαιμό και με πνίξει, αυτό δεν είναι γυναικοκτονία. Το κίνητρο είναι άλλο. Έτσι. Το κίνητρο είναι έτσι, οικονομικό. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με το τι εγώ είμαι γυναίκα. Έχει σχέση με το ότι εγώ έχω μια διαφορά με τον Μάριο. Έτσι. Η γυναικοκτονία είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Στη Μακρινίτσα, λοιπόν, ένας 31χρονος που ήταν σε διάσταση με την 28χρονη σύζυγό του, μητέρα της τρίχρονης κόρης του, την οποία κακοποιούσε συστηματικά, γεγονός το οποίο ήταν γνωστό στην ευρύτερη κοινωνία, και παρά το ότι το θύμα είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα, παρά το ότι είχε προηγηθεί περιστατικό βίας στο σπίτι της τις προηγούμενες μέρες, παρά το ότι είχαν γίνει συστάσεις στο δράστη, πήγε στο σπίτι των γονιών της, τη σκότωσε με κουζινομάχαιρο, με το οποίο κυκλοφορούσε. Έτσι, δεν το βρήκε εκεί. Δηλαδή δεν ήταν έγκλημα το οποίο έγινε εκείνη τη στιγμή παίρνω ένα μαχαίρι που βρίσκω μπροστά να τη σκοτώνω. Πήγε για να τη σκοτώσει. Ξεκάθαρα. Και σκότωσε και τον αδερφό της, ο οποίος προσπάθησε να υπερασπιστεί την αδερφή του. Και τώρα θέλω να σας διαβάσω κάποια σχόλια τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο έγκλημα, τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία, που με κάνουν να χάνω κάθε ελπίδα και που με κάνουν να ντρέπομαι που μοιράζομαι τον ίδιο πλανήτη με αυτά τα άτομα. Ο ηθικός αυτουργός που οδήγησε τον δράστη σε αυτή την αποτρόπαια απόφαση, ποιος είναι άραγε, θα τιμωρηθεί κάποτε? Εάν δεν υπήρχε αυτή η απάνθρωπη απόφαση που απαγόρευσε τον ένα γονιό να βλέπει το παιδί του με κεφαλαία, θα έχαναν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι? Το πατρικό ένστικτο. Τραγικό συμβάν. Κρίμα. Ας τα δουν οι νομοθέτες που οπλίζουν τέτοιες καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι το 90% των χωρισμένων αντρών έχει ασφαλιστικά μέτρα για ψυχασθένεια, βία, κακοποίηση παιδιών κλπ. Τα ψέματα των δικηγόρων και των γυναικών όπλισαν το χέρι. Να μάθουν να μην παίζουν με το πατρικό ένστικτο, να μην κακοποιούν τους άντρες και τα παιδιά για να παίρνουν λεφτά. Ηθικοί αυτουργοί οι δικαστές και μόνοι υπεύθυνοι. Δεν κατάλαβα γιατί να μην μπορεί να δει το παιδί του. Ο αδερφός τι δουλειά έχει εκεί? Και η πεθερά, δυστυχώς, Δυστυχώς έκλεισαν 2 σπίτια και ένα παιδάκι καταδικασμένο να ζήσει και να μεγαλώσει χωρίς γονείς με τις πληγές τους. Ηθικός αυτουργός, το αφήνω στην κρίση σας. Ντρέπομαι, εγώ ντρέπομαι που τα διάβασα αυτά. Πέθανε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε μια γυναίκα, 28χρονος, ένας νέος άνθρωπος και ο αδερφός της μαζί. Δεν ξεχνάω φυσικά το δεύτερο θύμα, φυσικά. Δεν είπα ότι το ένα θύμα έχει μεγαλύτερη αξία από το άλλο. Θα με βγάλετε από τα ρούχα μου. Επειδή χρησιμοποίησαμε μια άλλη λέξη, θα σπινάζουν και οι λέξεις. Τι πράγματα είναι αυτά? Πόσο σας έχει ποτίσει ο σεξισμός? Πόσο? Πέθανε, δολοφονήθηκε μια νέα γυναίκα που ο άνθρωπος που τη δολοφόνησε ήταν ο σύζυγός της, ο ενδιαστάσης σύζυγός, που δεν σκέφτηκε καν το δίχρονο παιδί του, δεν σκέφτηκε τίποτα, πήγε να την δολοφονήσει και όλα αυτά που λέει μετά εγώ τα κόβερεσέ. Και η πρώτη αντίδραση αυτών των ανθρώπων είναι να κατηγορήσουν την νεκρή. Τι να πω? Έχουμε πια σπάτο. Κατά τα άλλα δεν χρειάζεται ο φεμινισμός. και οι γυναίκες είμαστε ιστερικές. Και δεν χρειάζονται οι λέξεις γυναικοκτονία και όλα αυτά. Ναι, είναι αυτό ότι... αυτά που λένε, ότι γιατί δεν έφυγε, γιατί δεν το κατήγγειλε. Και έφυγε και τον κατήγγειλε και τι άλλο έπρεπε να κάνει, ας πούμε. Η αστυνομία δεν βοήθησε καθόλου. Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε δήλωσε μετά στους δημοσιογράφους ότι γνώριζε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφορούσε οπλισμένος. Και η τοπική κοινωνία δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει αυτή τη γυναίκα. Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος? Η κοινωνία. Η τοπική. Η κοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει κάτι, να καταγγείλουν και αυτοί, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αλλά η αστυνομία που η δουλειά της είναι να προστατεύει τον κόσμο, ξέρω εγώ. Ας δούμε μετά στις αλήθειες της ζωής ή δεν ξέρω που αλλού τον ήρωα αστυνομικό που έσωσε τον πολίτη από την καρδιακή προσβολή. Όταν λέμε ότι η πατριαρχία σκοτώνει, όταν λέμε πατριαρχία, δεν εννοούμε ότι οι οικογένειες είναι έτσι δομημένες ώστε να κάνει κουμάντο ο πατέρας. Δεν εννοούμε αυτό με τη λέξη πατριαρχία. Πατριαρχία είναι μια δομή που υπάρχει παντού στην κοινωνία και δίνει, προνόμια στους άντρες. Αν λοιπόν θέλετε ένα παράδειγμα το πόσο τοξική και θανατηφόρα είναι η πατριαρχία, πάρτε αυτή την περίπτωση. Και δεν ξέρεις, οι άντρες είναι και αυτοί θύματα της όλης κατάστασης. Φυσικά. Δηλαδή, ναι, σε λιγότερο βαθμό, σε χαμηλότερο βαθμό φυσικά, αλλά σκέψου τώρα ότι κάποιος μπορεί να έχει μεγάλη πίεση για, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να έχει πίεση από τους φίλους του, οι οποίοι μπορεί να είναι σαν αυτόν, υποθέσεις τώρα όλα αυτά, και ήθελε να κάνει κάτι για να μην φανεί και στα μάτια τους λίγος, ότι δεν αντέδρασες, την άφησες να φύγει, τι είσαι εσύ, ξεφτύλα, μας ντροπιάζεις και τέτοια πράγματα, γιατί τέτοια πράγματα ακούγονται. Ας πούμε, λοιπόν, φαινόμενο των incel, από την πατριαρχία ξεκινάει. Έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Όλες οι αγγυλώσεις, όλα τα προβλήματα που έχουν τα δύο φύλλα, το ότι οι άνθρωποι πλέον φοβούνται να κάνουν σχέσεις, το ότι έχουν χίλια μύρια προβλήματα στις σεξουαλικές τους εκθέσεις, όλα αυτά. Πρώτον, ευθύνεται η θρησκοληψία και οι θρησκείες οι οποίες κάνουν πλήση εγκεφάλου στους ανθρώπους να ενεργούν αντίθετα με τη φύση τους. Είμαστε θηλαστικά. Και τα θηλαστικά κάνουν σεξ, παιδιά. Δεν είναι ούτε απέχουν από το σεξ για όλη τους τη ζωή, ούτε είναι κατά ανάγκη μονογαμικά. Αυτά τα έχουμε κατασκευάσει εμείς. Έτσι. Ένα είναι αυτό, την πρώτη ζημιά την κάνουν οι θρησκείες και τη δεύτερη ζημιά την κάνει η πατριαρχία, η οποία υποστηρίζεται και από τις θρησκείες και από τις δομές της κοινωνίας. Ναι. Και αν υποφέρουν και οι άντρες από την πατριαρχία, σαφώς. Γιατί φοβούνται λες ας πούμε ότι οι γυναίκες πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας και σου λένε οι άλλοι, ναι, και οι άντρες πέφτουν θύματα οικογενειακής βίας. Ναι, συμφωνώ. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τους άντρες? Ότι πάνε πολύ λιγότερο σε άσυλα. Ακριβώς. Επειδή έχουν μάθει ότι εσύ είσαι άντρας και ούτε θα κλαις, ούτε θα έχεις συναισθήματα, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Δεν είσαι καμιά γυναικούλα εσύ, αδύναμος, τι ψυχολόγο και τέτοια. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ήχος κοπολογιού. Ναι. Τι δεν σ' αρέσει ο στρατός, τι είσαι ρε καμιά αδερφούλα, είσαι. Σας κλάνω στα μούτρα εσάς, να ξέρετε, που σας αρέσει ο στρατός και προσπαθείτε να βγάλετε τους άλλους άχρηστους. Τι να πω. Αλλά η κακιά πολιτική ορθότητα. Ναι, φεμιναζί. Ναι, είπαμε να μην τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Την έχουμε. Καλά, έτσι και το ανακαλύψουν τώρα αυτό εδώ το τέλος. Θα μας ζαλίσουν λίγο στα σχόλια. Στα αρχίδια μας. Όχι, στα σχόλια. Εγώ θα ασχοληθώ αν δω ότι μπορεί να βγει άκρη. Αλλιώς δεν θα κάτσω να το ζωρίσω περισσότερο. Τι εννοείς? Θα ασχοληθώ, θα απαντήσω τέλος πάντων. Και εγώ θα απαντήσω. Ναι, αλλά άμα δω ότι δεν βγαίνει η άκρη, δεν θα το ζωρίσω πολύ περισσότερο. Ο λόγος που επιμένουμε να χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία. Καταρχάς δεν θέλουμε να αντικατασταθεί ο όρος, ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ή να καταργηθεί ο όρος ανθρωποκτονία, διότι ο όρος ανθρωποκτονία είναι ένας νομικός όρος. Ο όρος γυναικοκτονία είναι ο όρος της εγκληματολογίας. Έχει να κάνει με το λεγόμενο victimization. Το victimization είναι ο τομέας της εγκληματολογίας που εξετάζει για ποιο λόγο το θύμα γίνεται θύμα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό να το κατανοήσεις, ρε παιδί μου. Ότι έτσι. Είναι κάτι, η γυναικοκτονία είναι κάτι που δεν θα συνέβαινε σε κάποιον κολλητό σου, σε κάποιον δεν θα το έκανες σε κάποιον άντρα. Έτσι. Λοιπόν, όσοι ασχολείστε με το true crime και διαβάζετε περιπτώσεις true crime, victimization είναι μία ανάλυση που κάνουν οι ειδικοί σε περιπτώσεις εγκλημάτων που λένε ότι το θύμα έπεσε θύμα γιατί ήταν συγγενής με το δράστη, γιατί ήταν γνωστός του δράστη ή γιατί ήταν σε σημείο που σύχναζε ο δράστης και υπάρχουν τέτοιες παρατηρήσεις. Στη γυναικοκτονία, στο victimization, είμαστε στην τελευταία βαθμίδα, όπου το θύμα πεθαίνει για κάτι που είναι, όχι για κάτι που κάνει, για κάτι... Οι γυναίκες πεθαίνουν γιατί είναι γυναίκες. Και οι άντρες έχουν την άποψη ότι τους ανήκουν. Και αυτό... Επίσης, η γυναικοκτονία μπορεί να γίνει και από γυναίκα. Φυσικά. Ναι. Το είπα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από άντρες, χωρίς να αποκλείονται και οι γυναίκες. Έτσι. Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, το πρόβλημα είναι ότι ναι, υπάρχουν και άντρες θύματα, αλλά είναι πολύ λιγότερα. Και είναι ότι όλοι αυτοί οι τύποι που τα αναφέρουν τα θύματα, τα αναφέρουν μόνο ως απάντηση σε περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Δεν κάθονται να ασχοληθούν με τους άντρες θύματα γενικότερα, τους χρησιμοποιούν απλώς για να σοπάσουν την άλλη φωνή. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες, αν όχι όλες, γιατί εντάξει, παντού θα υπάρξει μία που θα πεταχτεί και θα πει εγώ δεν φοβάμαι, δεν καταλαβαίνω, δεν ασχολούμαι. Οι περισσότερες γυναίκες όταν γυρίζουν στο σπίτι τους το βράδυ, παραδείγματος χάρη, κοιτάνε και πίσω από την πλάτη τους να δουν αν τις ακολουθεί κανείς. Εγώ πάλι ούτε στο Παρίσι, ούτε στην Καβάλα ποτέ δεν είχα κανένα τέτοιο θέμα. Ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε γενικότερα πουθενά. Και αυτό είναι ένα προνόμιο. Και είδαμε τι έγινε στο Λονδίνο με τη δολοφονία της κοπέλας που γύρναγε στο σπίτι της, είχε ενημερώσει, πήγαινε από φωτισμένους δρόμους, δεν φόραγε αθλητικά παπούτσια και τι δολοφόνησε ένας αστυνομικός. Η αστυνομία στο Λονδίνο ήταν τόσο έξυπνη που πήγε να καταστήλει την ειρηνική διαμαρτυρία για το συμβάν, το vigil, το οποίο είναι εξορισμού, δεν έχει καθόλου βία, απλά ανάβεις κεριά και τραγουδάς, ας πούμε, δεν... Ναι. Εντάξει, πιο βολικό, πιο εύκολο. Δεν μειώνει κανέναν το να χρησιμοποιείς ένα όρο που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δίνει λίγο περισσότερες πληροφορίες για ένα έγκλημα. Ούτε σας λέμε ότι είναι ποιος... Δηλαδή, ποιος είπε ότι οι γυναίκες θύματα είναι πιο σημαντικές από τους άντρες? Ήταν και ένας άντρας θύμα. Το ξεχάσαμε. Όχι! Είναι πολύ τραγικό το ότι έχασε και αυτό στη ζωή του. Μέσα στο ίδιο του το σπίτι, μπροστά στη μάνα του. Για φανταστείτε αυτή τη γυναίκα που είδε τα δύο της παιδιά να δολοφονούνται μπροστά στα μάτια της και κοντά και αυτή να χάσει τη ζωή της. Έγκλημα. Ναι, είναι γυναικοκτονία γιατί δεν πήγαινε για εκείνον. Πήγαινε, όχι, πήγαινε για τη γυναίκα. Λοιπόν, είναι γυναικοκτονία και ανθρωποκτονία. Είναι διπλή δολοφονία τέλος πάντων. Η μία ήταν γυναικοκτονία και η άλλη δολοφονία ήταν ανθρωποκτονία. Το εξήγησα. Είναι πολύ απλό, αλλά στη είναι πολύ δύσκολο όπως φαίνεται για αρκετούς. Στη δίκη, στα δικόγραφα, δεν θα αναφερθεί ο όρος γυναικοκτονία. Γιατί δεν υπάρχει μέσα στην ελληνική νομολογία ακόμα. Υπάρχουν, ας πούμε, σε χώρες της Ευρώπης γίνεται προσπάθεια να πει ο όρος femicide, γυναικοκτονία, να πει και στην ομολογία μέσα. Mm. Ο λόγος για τον οποίο τον αναφέρουμε και επιμένουμε σε αυτό είναι για στατιστικούς λόγους και για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οι γυναίκες δολοφονούνται επειδή δεν είναι γυναίκες παντού. Μην νομίζετε δηλαδή ότι στην Ευρώπη το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Απλά ίσως στην Ευρώπη έχουν οι γυναίκες περισσότερες resources, έχει περισσότερη βοήθεια, έχουν περισσότερα άσυλα, μπορώ να ξέρω. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις τηλέφωνο κάπου και να πεις με κακοποιεί ο σύντροφός μου και να μην σου δώσουν σημασία. Επεμβαίνουν οι υπηρεσίες πρόνοιας για τα παιδιά, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, βία μέσα στην οικογένεια, έχουν φύγει τα παιδιά. Καν το καταλάβεις. Στην Ελλάδα το κράτος πρόνοιας είναι άλλο ένα ανέκδοτο. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Τελείωσε. Αυτή ήταν η σημερινή Καλημέρα Καφέδες επίσης. Αυτή ήταν η σημερινή Καλημέρα Καφέδες, οι οποίοι τελειώνουν έτσι λίγο βαριά, αλλά τι να κάνουμε. That's life. Mm. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ναι, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Το προγούλι μου δεν είναι για YouTube. Λοιπόν, πού να το ανεβάσουμε δηλαδή το βίντεο, στο Vimeo? Στο OnlyFans. Εντάξει. Είδα μια εικόνα σήμερα που έλεγε OnlyFans. Λογαριασμός κανονικά στο Twitter. Και είναι αυτό που λέει. Πολύ καλό. Θέλω να το δω. Θα πάω να το δω. Ωραία, καλό, μου αρέσει. Λοιπόν, ξέρετε που θα με βρείτε στις πλατφόρμες Facebook, Instagram, το email μας, Discord. Στο Discord βεβαίως. Ελάτε, σας περιμένουμε να μιλήσουμε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Πείτε στους φίλους σας ότι υφιστάμεθα. Έτσι, για να έρχονται και να μας ακούνε. Να γίνουμε πολύ μεγάλο podcast. Θα μας ήταν πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε podcast στα αγγλικά, αλλά το κάνουμε στα ελληνικά, γιατί θέλουμε να μας ακούνε οι φίλοι μας και οι... Έτσι. Για σας ρε, για σας ρε. Θυσία έχουμε γίνει ρε, για σας ρε. Αχ, άντε τώρα μην τα βάλω όλα κάτω και μετά τα σηκώσω πάλι, γιατί κάτω τι να τα κάνω. Τη μαζεράτη εγώ μπλε θα την παρακύλω. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Πολύ ωραία πράγματα. Τα εκατομμύρια που έχουμε βγάλει από αυτό το podcast. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, γράψτε στα σχόλια. Αυγδεζήθη. Όχι, δεν μου αρέσει. Δεν το κάνω για να σ' αρέσει. Είναι για να ξέρω ότι μας ακούνε. Και αν φτάσετε μέχρι εδώ, γράψτε στα σχόλια. Τι, δεν το είπα, τώρα το είπα. Άλλο περιμένεις, δεν έχω άλλο, αυτό είναι. Προφλήμορφος. Τι, προφλήμορφος. Προφλήμορφος. Ναι. Πολλά φύ έχει, δεν μ' αρέσει. Αυγδεζήθη. Όχι, δεν μ' αρέσει η αυγδεζήθη. Το αυγδεζήθη, με γιώτα είναι. Είναι τα πρώτα 9 γράμματα του αλφαβήτου. Το αυγδεζήθη. Το αυγδεζήθη, ναι. Μάλιστα. Mm. Αυτά. Εντάξει λοιπόν. Σας ευχαριστιόμαστε. Να σας ευχαριστιέστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εκτιμούμε δεόντως. Εντάξει. Εγώ το εκτιμώ δεόντως. Ο άλλος τι κάνει στη Γαλλία δεν ξέρω. Όπου και αν ήμουν θα το εκτιμούσα, ναι, έτσι και έτσι. Αχάριστος international. Λοιπόν. Έτσι. Αυτό ναι, το δέχομαι. Είμαι και το γουστάρω. Και πολύ μ' άρεσε. Λοιπόν, είμαι επίσης και άυπνος. Αν ξεκινήσουμε όλα τα από αλφα που είμαι. Λοιπόν. Και άφα. Εγώ είμαι άφαγη κιόλας. Ναι. Εντάξει, θα το διορθώσουμε αυτό τώρα, φαντάζομαι. Απήρετη. Άπραγη. Λοιπόν, τέλος. Να είστε καλά. Χαίρετε. Like και subscribe. Έτσι. Άντε, bye bye.